Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε κανονικά, να ξέρει. Για ό,τι έχω κάνει. Τι κάνει, Χριστό? Ω, δες εδώ. Τι έχει? Το βλέπει. Εδώ, εδώ, εδώ. Πάνω από την οθόνη. Κουνουίπ. Αδερφέ, τι κουνουίπ εδώ είναι. Αν μα την πει αυτό. Εδώ είναι. Ελονοσία εδώ. Έχει καμιά λίμνη εδώ? Α, έχει στο που τη λένε θάλασσα αυτή, λιμνοθάλασσα. Στο τροπόδομο, εκεί στο Κορδελιό που είναι. Στο Καλοχώρι, ρε. Καλοχώρι, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Έχει συγκρίνει τώρα το Κορδελιό. Πάοκλαντ, το λέω εγώ. Έχει συγκρίνει τώρα το Κορδελιό με το Καλοχώρι. Ναι, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα το Καλοχώρι, άμα το πάρουμε αντικειμενικά, είναι μια βιομηχανική σχεδόν περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με το Κορδελιό και το Δεντροπόδομο για αυτό εδώ πέρα. Που είναι πολιτισμός. Ναι, που είναι πολιτισμός. Πολιτισμός. Ναι, ναι. Έχουν τέννις στο Κορδελιό, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ναι, ναι. Ότι έχεις πάει ποτέ να βγει στο Κορδελιό? Έχω πάει να βγω στο Κορδελιό. Είχα παλιά μια ξαδέρφη που ήταν εκεί, Κορδελιό σύνορα. Πω, πω, δεν ήταν. Σύνορα με τι? Δεν είμαι και μπαλαμός, σύνορα με Εύωσμο. Σύνορα βέβαια μου, δεν είμαι. Ναι, γιατί είναι. Είναι και άλλοι. Χρυσάβη, είναι και τι άλλοι σύνορα. Όχι, φίλε, το Κορδελιό έχει ένα ωραίο μαγαζί. Και έχει και. Έχει ένα ωραίο μαγαζί και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Πόσο καιρό έχει να πα στο Κορδελιό? Ωραία, σήμερα. Ευτυχώς και πολύ καιρό. Εντάξει, σήμερα που θα βγούμε Κορδελιό. Ναι. Θα πάμε για μπύρες στο Κορδελιό σήμερα. Συγγνώμη, α, τώρα που είσαι Κορδελιό. Ναι. Έβγαλε τραγούδι ο Λέξ με τη Χάρης Αλεξίου. Μπορώ να πεθάνω ολοκληρωμένο. Απαράδεκτο τραγούδι. Το καλύτερο τραγούδι της δεκαετίας. Το καλύτερο. Πολύ χάλι. Της δεκαετίας. Πού φίλε, μεγάλη κριντζιά. Τι Λέξ, πάντα ξέραμε ότι είσαι λίγο κριντζάς. Εντάξει, εσύ το παράκανες. Αλήθεια λες τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. 8 λεπτάκια μετά τις 6. FM και εννοώ το μηνυματάκι σας στο 54222 ή βαϊμπερατικά με μηνυματάκι 6945288888. Τι είναι αυτό? Πειρατικά. Είναι σαν το πειρατικά. Τι είναι, ποιοι μπαίνουν, Dream Theater, τι είναι αυτό? Θα είναι τώρα καμιά χαζομάρα. Ωραίο είναι, ακούω. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα παρά. 2002 GR. Κομματάρα. Με εθνική. Με εθνική, με τώρα είναι καλός ο Πογέτ που δεν βάζει το Κωνσταντέλια. Έχουνε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάποιος λόγος που κορυδεύουν και οι δύο προπονητές στο Κωνσταντέλια? Στο 84 τον έβαλα άλλο. Μπες μέσα με κάνεις φάουλ. Είναι κομπλεξική. Γι' αυτό. Είναι κομπλεξική και οι δύο. Περνάω πολύ ωραία. Είναι και οι δύο κομπλεξική. Περνάω πολύ ωραία. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κάτσε να παίξει ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Ο κύριος Ιωαννίδης. Γκολ και γκολ. Έβαλε και φάσεις. Εντάξει, πολύ καλά. Που είδα τώρα. Έχει χάρη που δεν μπορώ να τοποθετηθώ όπως θέλω. Πες. Που είδα σε γνωστό site. Στο SDNA. Για τα 20 εκατομμύρια. Ποιο? Που είδα σε γνωστό site. Αφού και ο Γιώργος το είπε νωρίτερα. Έκραζε. Α, ναι. Ναι, ρε. Καλά, ναι. Α, έχει χάρη που είδα στο SDNA. Γιατί ρε, φίλε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε για ένα άρθρο. Σιγά, εντάξει, τι είναι. Δεν είναι όλα τέλεια. Ρε, παιδιά. Που εγώ δεν διαφωνώ. Για 20 εκατομμύρια είναι. Άμα είναι ο Ιωαννίδης για 20 εκατομμύρια, Κωνσταντέλιας για πόσο είναι? Δεν ξέρω. Περίμενε, γιατί με μπερδεύεις λίγο με τα ονόματα. Μιλάς για τον παίκτη που μπήκε στο 84. Εγώ μιλάω για αυτόν που ξεκίνησε βασικός. Μιλάω και ήταν top player. Σωστά. Μιλάω για τον παίκτη τον οποίο τον έχει ζητήσει αυτή τη στιγμή η μισή κεντρική Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ δείχνει πόρτα κάτω από τα 40. Άρα γιατί τον ζητάει ακόμη η μισή Ευρώπη που παίζει 6 λεπτά ένα μάτς? Γιατί 6 λεπτά ένα μάτς? Καλά, εντάξει. Τα Γιάννα έπαιξε, έβαλε 2 γκολ. Εγώ την άλλη άκουγα μετά. Άκουσα πριν στα παιδιά και πήρα ευκαιρία γιατί λέω: α, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους. Και τώρα ήρθε η ώρα να βγάλω το κόμπλεξιμό στον Αργιανό, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω. Εγώ παίρνω ιδέες και ακούω ότι τρώγεστε για τον Κωνσταντέλια. Ναι, όντως, τον έβαλε μετά τα Γιάννα, δεν τον έβαλε, τον έχει παγκίτη. Ναι, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Μήπως υπάρχει θέμα Χρήστο Γιωβάνογλου στον ΠΑΟΚ? Θέμα στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ναι. Αν και τι σου πω, αν και με αυτά τα οποία κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου και γενικά το προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ είναι πολύ. Εντάξει, το έχουμε. Ναι, ναι, όχι, γέλα. Α, ήταν σαν να δεξί ΠΑΟΚ στο 85. Δεν έχει άλλα τρεξίματα, ακούστηκε. Σαν τη Ροχάλα, γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Συγχαμένη, να όχι, ρε. Όχι τίποτα άλλο. Με αυτά που κάνει ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου και με αυτά τα οποία κάνουν το προπονητικό επιτελείο που αμείβεται αυρά με 600.000 το χρόνο, οι κύριοι εκεί, οι κυρίες, δημιουργούν μείζον θέμα
στις τάξεις των οπαδών του Δικεφάλου. Mm. Υπάρχει μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Και εγώ θέλω να βάλεις ένα poll. Δεν έχουμε βάλει κάποιο poll. Δεν έχουμε βάλει, θα βάλουμε. Είναι τώρα. 6 και 10. Προλαβαίνουμε μέχρι 6 και 10, 16. Ναι, 6 και 10, 16. Θέλω να βάλεις ένα poll, αν συμφωνείς. Ναι, ναι. Poll powered by Μπρίζα. Εντάξει. Ναι. Θέλω να βάλεις. Συμφωνείτε με τη διαχείριση του Κωνσταντέλια. Από το Ρασβάν Λουτσέσκου, ναι. Από το Ρασβάν ή από την Εθνική. Από το Ρασβάν. Θα πει τώρα κάποιο κολλάει. Θα βάλω. Γιατί, μα αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Αν ο Κωνσταντέλιας έπαιζε 85-90 λεπτά σε κάθε μάτς ή στα δύο από τα τρία μάτς, θα υπήρχε πιθανότητα ο κύριος Πογιέτ να τον αφήσει εκτός. Θα πω εγώ. Αλλά φυσικά. Ποιος θα τον κάνει κριτική, θα ήθελε να πει ο κύριος Πογιέτ, γιατί γκρινιάζεται κύριε Γιουβάνογκλου στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Ο προπονητής σας δεν τον βάζει 10 και 15 λεπτά και του λέει: να, θέλω να παίξει με τριγωνάκια, να μην κάνεις, να μοιράνεις. Και τον παίρνει από το χεράκι και τον μαλώνει στο κέντρο του γηπέδου. Εγώ γιατί να μην το κάνω. Και θα έχει δίκιο. Θα σε πω εγώ. Πες με. Σήμερα εντωμεταξύ θα πάμε έτσι ατμοσφαιρικά γιατί δεν. Ναι, είναι έξω βροχερός ο καιρό. Έξω έχει βροχή. Έχει ομίχλη. Έχει κρύο. Είναι νύχτα. Καταρχάς, εσάς που θέλετε το χειμώνα, γιατί άκαλε, βραδιάζει από τις 5.30 και είναι ρομαντικά και πηγαίνουμε βόλτες μέσα στη νύχτα. Έχετε κάποιο πρόβλημα. Άμα έχετε κάποιο πρόβλημα, να μας το πείτε. Να το ξέρουμε, να μην σας αφήσουμε να ψηφίζετε. Όχι τίποτα άλλο. Δίνουμε το Σαμάτα, δώστε μας το μωρό, λέει ο Γαβρίλ. Τι λες, τι για κόρετε ψάχνεις. Θες να σου δώσω. Αφού έχεις έλλειψη τα χάφη. Ποιο να σου δώσω. Πολύ καλό χάφη να σου δώσω. Να σου δώσω ένα δεκάρι, ρε παιδί μου. Θέλω, ναι, μιας που αυτό που το οποίο έχω δεν παίζει. Συμφωνείτε με την διαχείριση. Έψιλον για το. Ναι, ρε φίλε. Τα φαινιά έχουμε, πλάκα κάνεις. Από τον Ρασβάν. Άμα θες μπορείς να με συλλαφίσεις στον αέρα, αλλά εντάξει. Για να ακούει ο κόσμος πώς βγαίνει μια εκπομπή έτσι. Λοιπόν, ναι, όχι. Ναι, όχι. Ξεκάθαρα. Να βάλω και μια τρίτη ρουμάνε, φύγε. Ναι. Δεν έχει τρίτη. Μην βάλει τη μουσική, βάλε επιλογέ. Όχι, εκεί με βγάζει σωστό ή λάθο. Σίγουρα θα είναι αυτό το σωστό. Μην μπορώ να πω λάθο. Συμφωνείτε με τη χείριση του Ρασβάν και από τον Ρασβάν. Πολύ ωραία. Ρασβάν με ζου, όχι με σου. Ρασβάν. Ναι, ρε. Όχι, Ρασβάν που το λέει η Ελένη Μπούντου. Άσε μας, Ρελένη. Κάτσε τώρα να τεστάρω, μου ακούει η Ελένη, γιατί την είπα να ακούει σήμερα. Άσε μας, Ρελένη. Ρασβάν Λουτσέσκου. Α, ακούω τι λες για τέλεια. Λέει θα γεννηθεί τη κομπλεξικέ. Ω, μα. Ακούει. Ναι, εντάξει. Μα είπε και κομπλεξικέ. Αφού είστε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ πήρα ιδέες από τις προηγούμενες εκπομπές. Τι λέει, κάτσε, περίμενε. Γιατί μας κυνηγάνε. Χρήστο Ιωαννίδης κάνει 20 εκατομμύρια και τέλεια 50. Πού είναι το πρόβλημα. Το δικό σου. Ναι, ναι, και ο. Ο Κωνσταντέλιας, παιδιά, δεν κάνει 5 εκατομμύρια. Και ο Σουλεϊμάνοφ κάνει 180. Το δεξί του πόδι κάνει 50 εκατομμύρια. Να ξέρετε. Άμα κάνει ο Ιωαννίδης 20. Συμφωνώ. Ο Φουέτς, ο Ιωαννίδης. Συμφωνώ. Από τα Γρίνιο. Άκου τώρα. Συμφωνώ με αυτό που λες, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι εφόσον έχεις λεφτά, κάτω από 60 εκατομμύρια δεν πρέπει να το δώσεις στον Κωνσταντέλια. Τι λέτε, ρε, σοβαρευτείτε λίγο. Α, δώσουμε το. Άμα κάνει ο Ιωαννίδης 20 εκατομμύρια, το δεξί πόδι του. Για να μην πω τίποτα άλλο. Το δεξί πόδι του Κωνσταντέλια κάνει 50. Mm. Άμα θέλετε και τα αριστερά, δώστε μας άλλα 20 και πάρτε 70. Είναι απλά τα πράγματα. Μπίλ, αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι ακριβώς είναι που το λες. Τι είπε. Μου είπε, λέει, εκτός. Όχι για αέρα, θα σου το δείξω μετά. Ναι. Θα σου το δείξω μετά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, το ξέρω ότι έχω απόλυτο δίκιο. Πού να πάω να το βρω. Και εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και ο Μπιλ. Όλοι έχετε απόλυτο δίκιο. Όλοι έχουμε. Όλοι έχετε το απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Άμα έχουμε όλοι απόλυτη δίκιο, εντάξει. Τι, δεν έχει. Τι. Πες, ρε παιδί μου, ότι έχεις μια ξαδέρφη, ωραία. Ξαδέρφη, είναι πολύ κοντινή μου ξαδέρφη, είναι μια φορά το δίμηνο. Κοντινή. Πού θα τη βγάλεις και για μια έξοδο. Ναι, α, ωραία. Σου έχω πρόταση. Θα τη πει τι θέλει το κόριτσι μου. Σούσι θέλει. Να το πάω. Κοκτέιλ θέλει. Να το πάω. Σούσι. Και κοκτέιλ θέλει μαζί. Να το πάω στο Ian's Bar του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Ian's Bar, σε συνεργασία με το εστιατόριο Asian House, μας ετοιμεράζει μια σούπερ κατάσταση την 5η 16 και την 5η 30 Νοέμβρη και τις επόμενες 2 Πέμπτες 14 και 28 Δεκέμβρη θα απολαύσουμε αυθεντικές ασιατικές νοστιμιές και φευγάτα κοκτέιλ σε ένα event που θα συζητηθεί από όλη την πόλη. Εισιτήρια βρίσκουμε στα καταστήματα Public, Media Markt, Nova και στο viva.gr. Τώρα αυτή την 5η 30 του Νοέμβρη. Την 5η με μπου. Άρα όχι αυτή, την επόμενη 5η έχει Asian Street Food. Ναι, το είπαμε χθες. Θα πάμε. Αυτό που είπαμε θα πάμε. Θα πάμε. Θα πάρουμε και την Μπούντου.
γράμμα από εδώ. Τι ρώτησα, την Ελένη, άμα θέλει να έρθει. Όχι, το τώρα ακούει, να στείλει όχι. Α, εντάξει. Άμα σου στείλει όχι με κεφαλαία και με κενά, τι θα πει. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Με κομπλεξικού δεν πάω πουθενά, θα σου πει. Ναι, ναι, ναι. Με μαϊντανού. Γιατί ακούμε το. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό. Γιατί έξω είναι νύχτα, βρέχει και ακούμε πιξλάξ, ρε φίλε. Θέλετε να μάθετε κιθάρα στο παιδί σας, βάλτε το να παίξει πιξλάξ. Ισχύει. Αλλά έχουμε και δύσκολα κομμάτια, στο λόγο ως κιθαρίστας. Ανακαλέστε για τέλεια και θα έρθω. Πρώτα απ' όλα, κριντζάρο φουλ με αυτό το τέλεια συνέχεια. Πω, πω. Τέλεια, εγώ ξέρω μόνο στα μπουζούκια και στα τέτοια. Δεν ξέρω άλλα τέλεια. Είναι τέλεια, βρε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άσχετε. Πού ξέρω εγώ τι. Εκείνη είναι τέλεια. Τέλεια είναι. Οι μπαχλεμάδε να αρχίσουν τσιφτα τέλεια να ανάψουν τα τέλεια, χορδέ δηλαδή. Αλήθεια είναι τέλεια. Δεν το ήξερα. Πω, πω, άλλο ένα τραγούδι που προστίθεται στη λίστα με τα άλλα τραγούδια. Τι έλεγε. Τέλεια νόμιζα. Καλά, δεν το έλεγα γιατί δεν είμαι και τέτοια συνωμοταξία. Αλήθεια λέει τέλεια. Ναι, ρε, αλήθεια. Δεν το ήξερα. Πω, πω, είμαι πολύ αγνώμων. Ωραία, φίλε, γίναμε. Εδώ, Μιχάλης Λόντια. Στο μικρόφωνο. Την αγάπη στο Μιχάλη. Αφού παίρνουμε και τις ιδέες από αυτούς. Γιατί... την αγάπη στο Μιχάλη. Και στο Θανάση, θέλω έτσι. Μια μέρα να κάνεις εκπομπή. Πού είναι, πού, εγώ μας χρωστάς. Πρέπει να μπεις τελευταίο ημίωρο στο Μιχάλη και να πεις. Θα μας πείτε για το ψυγείο και για το κούδα. Παρασκευή. Κοτάς. Παρασκευή βράδυ. Παρασκευή με απόγευμα. Ναι, βράδυ, έλα να είναι ωραία. Βράδυ, ναι. Στο κούλαλι. Στο κούλαλι. Θα σε πει μόνο ψυγείο, εγώ θα σου πω. Άμα πω στο κούλαλι και πω μια λέξη. Να ξέρεις, μια λέξη θα πω στο κούλαλι. Ναι. Ποτ Ηρακλής. Ποτ Ηρακλής. Τελείωσε. Καταστροφή. 40% θα κάνω. Λέω Γαβρίλ. Κωνσταντίνο, ο κύριος Βέργης σε πάει πολύ. Αριανός είναι. Καλά, εννοείται ότι είναι κρυφό αριανός. Εντέλεια λέει ρε τώρα. Μπες lyrics. Genius lyrics. Μας δουλεύεις τώρα. Ξέρω ότι έχεις δίκιο, αλλά θέλω να ακούσεις πώς το λέει. Με μπέρδεψε. Με του λέει. Έλα ρε τώρα. Οι παγλαμάδες να αρχίσουν τσιφτε τέλεια, να ανάψουνε τα τέλεια. Τέλεια, μπορεί λέει. Να το λέει σαν το φαρμάκι. Νταντέλια. Ενθουσιάστηκε. Χοροπηδάει. Ξέρεις γιατί. Φαντάζομαι το φαρμάκι με χραμάτα και τα λοιπά και τα βγαίνει να λέει. Τα μάζεψα. Κατάλαβα. Κάχραμα θα σε κατεβάζει, κάχραμα θα σε κατεβάζει από εκεί πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα δεν είσαι ήδη ξυρισμένο. Ούτε θα με δει γιατί πάλι αρχίζει και. Και εντάξει, αυτό. Καλά, δεν είναι και το δασί σου το γέννη, αλλά εντάξει, μύθος, να σε λέμε δασιγέννη. Είναι μύθος το δασί τρεκόρ. Αν μα έλεγαν δασιγέννη, βέβαια θα ερχόταν για να κάνουν προπόνηση παίκτη του Άρη. Θεέ μου, μην το κάνει αυτό. Είμαστε σε τρελάκια, αρχιά. Παραλία έχουμε πάει μαζί ποτέ. Ποτέ. Δεν έχουμε πάει. Κάθε μου πει, εγώ φέτο πήγα κάνα 4 μπάνια. Εγώ έκανα 1,5. Μισό βασικά. Που πήγα στην Κρήτη και πήγα μέχρι τα Uber. Ξέρω εγώ μου πήγε στην Κρήτη και έκανε μισό μπάνιο. Ναι, μπήκα μέχρι τα μέσα. Ναι. Γιατί μέχρι τα γόνατα, εννοείς. Λίγο πιο πάνω από τα γόνατα, αλλά και εκείνα δύο είναι. Σε λίγα χρόνια θα είναι μέχρι τα γόνατα. Εννοεί επειδή τα. Ναι, παιδί μου, ναι. Γι' αυτό. Καμαρωτός. Γι' αυτό, καμαρωτός. Και όχι καμαρώτος, που έλεγε και ο Γεωργίου. Καμαρώτος. Μπαίνομαι, βλέπω. Εδώ έχει κρύο, ρε. Κρύο. Εδώ είναι θάλασσα, δεν είναι βούρκο. Πάμε στη Μηχανιώνα να κάνουμε μπάνιο και στην Περαιά. Και βγήκα. Αυτό. Και καθόμουν μετά. Και βγήκε προς τα έξω, τον είδαν ότι είναι φλόρος και κάνει ο άλλος. Να του παίξω μία, μωρέ. Όχι. Ναι. Εκεί πέρα με τις ροζ βερμούδες και τα ροζ τα σουρτσάκια. Σε παρακαλώ. Ξέρεις, λέει, άμα πας στην Κρήτη και σου πει κοπέλα, να σου παίξω μία. Δεν είναι. Φύγε. Ναι. Φύγε. Τρέχα. Τι το κάνεις, ρε Ζωζά. Που πάω στα Ζωνιανά να καθίσουμε να πιούμε, ρε παιδί μου. Αυτό πάλι που πει Ζωνιανά. Ζωνιανά για νόγια. Πάω στα Ζωνιανά να πάμε να. Τα χαιρετίσματα μας στην Κρήτη εννοείται. Ναι, ναι. Και ναι. Την αγάπη μας. Άμα μπορείς κάνει κι αλλιώς. Ναι, δεν έχω καμιά όρεξη να έρθει εδώ πέρα ο σύλλογος Κρήτων και να γίνει εδώ πέρα. Κρητών. Πού στο X-Factor είναι. Κρητών, βρε. Όχι τώρα, μην αρχίσει. Εντάξει, Κρητών. Κράτα τον Κρητών. Και τέλος πάντων πάμε στα Ζωνιά. Να μια χαρά, ωραία εκεί πέρα, χωρίς πινακίδες στα μάτια. Μια χαρά, πυροβολημένα όλα. Τέλεια, μάλλον. Και είμαστε μέσα στην κούρσα, ρε παιδί μου. Πού είσαι? Μέσα στην κούρσα, ναι. Γιατί είναι το αγροτικό και κούρσα. Θείο. Ναι, Λάμπρο Κωνσταντάρα, ναι, είστε μέσα στην κούρσα. Είναι το αγροτικό και κούρσα στην Κρήτη, δεν έχει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, και περνάει μια πανέμορφη γυναίκα. Πανέμορφη. Οδηγάει ένα RAV4 μαύρο, χωρίς πινακίδες. Χωρίς τίποτα. Ναι, δεν είπα μάρκα, είπα μοντέλο. Έχει διαφορά. Και γυρνάω και λέω το φίλο που είμαστε μέσα. Του λέω Ευγένεια, του λέω.
Εξαιρετικό λέω, το μοντέλο ρε παιδί μου αυτό της στο Ιώτα. Λέω, κυρία, λέω, γιατί το οδηγάει όμως με τέτοια περίσχια άνεση. Με λέει, θα πάει, λέει, στον Μπακάλικο να ψωνίσει. Λέω, αυτά κυκλοφορούνται εδώ πέρα. Αλεξίσφαιρο. Αλεξίσφαιρο, το είτε. Φημέ τζάμι, αδερφέ, στο πλάι και τέτοια. Πάει στο τέτοιο, στον Αστέρι. Πάει να του πει Αργυρό, σε απάτησε. Κάνουν σασμό. Κάνουν σασμό. Ο σασμό είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ βαθύ και το έχετε γελοποιήσει τώρα τελευταία. Εσεί εκεί είστε. Πολύ χάλια πάει φέτο. Το έχετε γελοποιήσει. Και θα αρχίσουμε τα. Πώς τα λένε? Θα αρχίσουμε τα πεθύματα. Έγινε πέθυμα. Κλάμα. Εντάξει, θες να σε αλλάξω μου. Για όλες, από κάτω σίγουρα στα σχόλια στο YouTube έχει το. Για όλα τα κορίτσια που αξίζουν πραγματικά εκεί έξω. Όχι, να μην δίνετε τα κλειδιά σας όπου και όπου. Έχει χειρότερο. Έχει χειρότερο. Ότι δεν άξιζες τόσο που σου έδωσα από τη ζωή μου και τα χρόνια μου τα καλύτερα. Θα δεις μια νέα Νατάσα από εδώ και πέρα. Θα δεις μια νέα Νατάσα. Εν τω μεταξύ, το Νατάσα δεν πάει με κόκκινο μαλλί. Με λίγο τρέσα, κόκκινο κραγιόν, κόκκινο νύχι μακρύ. Το κόκκινο νύχι μακρύ σίγουρα. Είναι στο starter pack. Σλιμάκι στο χέρι. Όχι σλιπάκι, σλιμάκι. Με μη. Βάλτε και λίγο εμποφίλιο μουσική ποιότητα. Λέω Γαβρίλ. Ντροπή. Γαβρίλ, εντάξει. Ξέρω ότι είσαι τη τέχνη και του λόγου, αλλά αυτό δεν είναι τέχνη. Αυτό είναι. Κάτσε, γιατί έχουμε ένα μήνυμα αυτό. Είμαι γελίο, λέει ένα μήνυμα. Είναι γελίο. Από γνωστή ακροάτρια. Γιατί, για ποιο λόγο. Μετά από γέλιο, βέβαια, όχι επιθετικά. Ελπίζω. Εντάξει. Όχι, άμα είναι επιθετικά, να βγει στη γραμμή. Θέλω μπιφ. Θέλω να πει. Περίμενε όμως. Άμα βγει στη γραμμή, θα πει ο Γιώργος Αγώνα. Μαντέψτε, 10-12 δεν θα έχουμε ρεπορτάζαρι. Συνεργασία μας με τον κύριο Τσίπιο έχει ολοκληρωθεί κάπου εδώ. Τον ευχαριστούμε. Ο Βασίλης με αγαπάει. Τον ευχαριστούμε. Ναι, άμα συνεχίζει να το λες για την United και τα λοιπά, σου πω εγώ. Και τώρα δεν προλαβαίνω να το πω και για την United, ρε φίλε. Ναι, αφού τώρα. Ναι. Γιατί άρχισε όλες τις επιτυχίες σου, ρε. Ανακαλώ, λέει, είστε γελοί. Έχω πάλι γιατί φταίω. Να σου πω κάτι επίσης, πρέπει. Επειδή μας έχω ακούσει ξανά, πρέπει να έχουμε τα πιο ηλίθια γέλια σε όλο τον κόσμο. Δεν πειράζει. Καλό. Εσύ είσαι Θεία Μαρίκα, εμένα είναι κάτι σαν εκνευριστικό παράσιτο. Πω. Θεία Μαρίκα. Θεία Μαρίκα, φίλε. Μαρίκα! Πώς το πρόλαβες εσύ αυτό το Μαρίκα? Το πρόλαβα. Μαρίκα, με λέει. Φίλε, αυτό το ακούγαμε στο Λύκειο. Όχι, στο δημοτικό το ακούγαμε και το στέλαμε με υπέρυθρες από κινητό σε κινητό. Και τις υπέρυθρες πρόλαβα. Μαρίκα, με λέει. Μαρίκα, με λέει. Θέλω τσούλι. Ρε τριαντάριδες, μαζευτείτε. Το πρόλαβα. Μαζευτείτε τριαντάριδες. Και στέλναμε του Ντίμα Μπιλάν τη Eurovision το τραγούδι. Το στέλναμε από Sony Ericsson K500 σε K750i. Ναι, θέλω ένα K12 σε τριγωνικό ραντάρι. Ναι, τι κινητάρες ήταν εκείνα. Και τρέμω μη μου πεις κάτι πουθενά δεν βγαίνει. Για να βγάλουμε μποφίλιο. Γιατί να βάλουμε μποφίλιο? Τι είμαστε, τίποτα τριαντάρες χωρισμένες με υπαρξιακά και τρίχες στην μασχάλη? Λέω Μπετόβεν. Λέω Μπετόβεν. Παιδιά, τρίχα στη μασχάλη έχει γίνει πλέον πολύ common. Βρείτε κάτι άλλο να λέτε. Να λέτε πέτρα στη φτέρνα, ας πούμε. Ή να λέτε. Τι να λέτε? Να λέτε μουστάκι, να λέτε μεσόφριδο. Εγώ έχω πει. Τι? Σε όλα τα υπόλοιπα, μαζί με τους συντρόφους και με την νεολαία των συντρόφων, τη γνωστή, να μην κάνουμε και διαφημίσει. Εκτός από τις μασχάλη. Αλλά εκτός από τις μουσικές. Φίλε, η μουσική δεν μπορώ πραγματικά. Έχω πάει σε φεστιβάλ και σε τέτοια, πρέπει να πιει 15 μπύρες για να αντέξει. Μόνο άμα κάνει Βασίλη Παπακοσταντίνου που εκφράζει και λίγο μια πιο pop rock Ελλάδα, έτσι πιο. Να βάλουμε λίγο πιο neutral. Ναι, να βάλει. Βασίλη Παπακοσταντίνου, ναι, όχι τον άλλον. Τον καινούριο που μας τον έχετε παρουσιάσει ως τον κανονικό Παπακοσταντίνου, γελάει το σύμπαν. Καταρχάς δεν είναι καινούριο, είναι καμιά 45 χρόνια καριέρα. Και ο Βασίλη είναι 60. Τι να κάνουμε εδώ. Αφιλέ, ναι. Αν ήθελα να περάσω καλά, πήγαινα σε πάρτι της ΔΑΠ. Εντάξει, είναι γνωστά. Ναι. Σήμερα, όπως καταλάβατε, έτσι θα πάμε. Μα μετά θα πούμε για εθνική. Θα μετά τις 7 θα πούμε τα σοβαρά. Θα βγει ο Θανάσης Σκυλώνης τώρα μετά τις 6.30. Θα το βάλουμε και αυτόν στα θα πούμε στοιχηματικά και τα λοιπά. Και μετά τις 7 οι γραμμές, μια χαρά. Ούτως ή άλλως έχουμε άλλη μια μισή ώρα μπροστά μας. Ξέρεις τι μπορώ να κάνω σε μια μισή ώρα τρεις φορές. Ντροπή. Ντροπή. Με έχεις δει, θα ντραπείς. Τρεις φορές, παιδί, ερωτευμένος. Εννοεί να πάρει τηλέφωνο. Να πάρω τηλέφωνο. Να πάρει τηλέφωνο. Πέτρα. Τι λέει, πέτρα στα δόντια πιάνει. Πέτρα στα δόντια, αν είναι κίτρινα δόντια της, αν πιάνει πέτρα. Σε κοπέλα. Ναι. Α, ωραία. Εντάξει.
Ναι, εντάξει, το έχω, το κατάλαβα. Εντάξει, τα κοιτάς και λίγο τα δόντια στη γυναίκα, ρε παιδί μου, δεν τα κοιτάς. Το χαμόγελο. Α, εννοείς να μην είναι τόσο τέλεια τα δόντια, αλλά με το χαμόγελο να το στρώνει. Ναι, λίγο, εντάξει. Τώρα, αν είναι γλυκούλα στο πρόσωπο και έχει λίγο στραβό. Ξέρεις ότι στην Κορέα και στην Ιαπωνία αυτοί που δεν έχουν τα τέλεια δόντια θεωρούνται εγωιτευτικοί. Αλήθεια, λες. Ναι. Αν έχει κανένα δόντιο offside. Δεν έχω. Είσαι λίγο σαν το τέτοιο να. Όχι Ροναλντίνο, παιδί μου, τελείω χάλι, αλλά ναι. Είναι... Άμα έχει λίγο πενταχτού κοινόδοντε και τέτοια, ξέρω εγώ για αυτά, είναι πολύ μα. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, εμεί αν πηγαίναμε στην Κορέα και στην Ιαπωνία, θα ήμασταν οι χάλιε. Θα περνούσαμε Κορέα. Ο Κασελάκη, εν τω μεταξύ, έχει, φαίνεται ότι τι τελευταίε μέρε δεν πάει γυμναστήριο, έχει πετάξει λίγο το στήθο. Έχει πετάξει το στήθο. Εκεί που ήταν σφιχτό τέτοιο, τώρα έχει πετάξει λίγο. Εντάξει, πόσες μέρες θα σηκώσεις, πόσες μέρες πετάει το στήθος. Θα σου πω, αν δεν τρως, πέφτει τελείως και γίνεται flat. Αν τρως και συνεχίζεις και τρως όπως όταν πήγαινες γυμναστήριο, πετάει και κρεμάει. Μάλλον συνεχίζεις και τρώει, γιατί δεν μπορεί να ρίξει τις θερμίδες του τόσο πολύ, θεωρώ εγώ. Μια άσπρη καμπαρτίνα. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι. Δεν θα μπορούσε ο Βασίλης Παπακοσταντίνος να παίζει τον Γκάνταλφ. Έχει τη φωνή. Να παίζει τον Γκάνταλφ. Γκάνταλφ ο Γκρίζος. Από το Σάιρ. Θα μπορούσε πλάκα-πλάκα. Θα μπορούσε. Εσύ δεν είσαι που δεν έχεις τα Lord of the Rings. Κάτσε το ακίνητο. Όχι, ρε. Α. Δεν τα έχω δει όλα. Τρία είναι, ρε άνθρωπε. Τρία είναι. Τι είχε εκείνη την ώρα. Τα χρυσά κορίτσια είχε και δεν τα βλέπεις. Έχεις δει όλα. Όλα τα έχω δει. Όχι. Από τον νονό, όλα. Ναι. Τι άντρας είμαι. Ψεύδεσαι. Άντρας είμαι, δεν τα έχω δει. Σέβομαι τον εαυτό μου. Α, ναι. Είναι. Τώρα μπήκατε επαναστατικά. Άλλο αν μου πεις ποια είναι. Ότι οι δύο από τις τρεις ταινίες δεν βλέπονται. Είναι απαράδεκτες. Φύγε. Έλα, φύγε. Γιατί τώρα το καινούριο. Περίμενε. Το καινούριο του Σκορτσέζε. Συγγνώμη, Μάρτιν, δεν θέλω να δω πώς παντρεύω την Ινδιάνη 10 ώρες. Δεν το ναι, το έχω σκυπάρει λίγο, το έχει βγει σε καλή τέτοια. Ναι. Ενώ να το αγοράσεις κανονικά, ξέρεις, κανονικά μέσω Hulu, δεν ξέρω που παίζει αυτό. Ναι. Αλλά ρε φίλε, 3,5 ώρες ταινία για να βλέπω πώς παντρεύω την Ινδιάνη και πώς κάνουν την κουλτούρα τους. Εντάξει, ποιος νοιάστηκε τώρα που μου το συγκρίνεται με το Oppenheimer τώρα και θέλω να μπω στην οθόνη. Δεν ασχολείται κανείς. Πάμε. Άντε σύντροφοι. Τι άντε σύντροφοι που έχει φτάσει το κουκουέ 10% και κοντεύει να βγει δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα σας έχω. Ποιο τρίτο. Να κάνω. Μια γκέλα θέλω να κάνει ο τέτοιος. Μια γκέλα. Όπως περιμένω να κάνει γκέλα ο Ρασβάν, έτσι περιμένω να κάνει γκέλα ο Ανδρουλάκη. Σας τελείωσα. Η Ένωση Φαρμακοποιών, να σας δώσω μια είδηση. Έχει εγκρίνει το να χρησιμοποιεί κάποιος ομιλίες του κυρίου Ανδρουλάκη για να κοιμάται. Α, ναι. Τις έχει εγκρίνει. Είναι κανονικό legit. Και εγώ θα νόμιζα κάτι άλλο που θα έλεγες για. Όχι. Για πολιτικό. Τις έχει εγκρίνει. Είναι εγκεκριμένες πλέον από τον. Α, ναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, αυτός γιατί κάνει μάγουλα συνέχεια. Είναι λίγο. Είναι λίγο περίεργο το σουλούπι του. Ο άλλος είπε τι κοιμάται, τι κάνει. Τι κάνει, άμα με αυτό που έμπλεξε. Είναι μόνο το νόημα. Πάμε break. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Γιατί... Περνάω πολύ ώρα σήμερα. Και εγώ τέλεια. Ξέρεις, είναι. Ναι, δεύτερη ημέρα. Είχε πάει ένας φίλος του Γιούλιου Βέρν. Ήταν κάπου στο Εκουαδόρο ο Γιούλιος Βέρν. Και πάει και τον βρίσκει και του λέει: καλά, ρε Γιούλιε, τι κάνεις, γιατί δεν γράφεις κανένα βιβλίο. Άσε με το βαριέμαι εδώ, χαλαρώνω. Ταξίνι στο κέντρο της γης. Ωχ, λοιπόν. Άντε να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί εδώ πέρα μας πάγωσε το στούντιο ο Κωνσταντίνος Τζίψιος. Δεύτερο ημίωρο στην πρίζα και φυσικά θα πάμε να βάλουμε. Το και Θανάση αυτό, δυστυχώς για σένα. Θα πάμε να βάλουμε στην παρέα του Λίμπερο 107,4 το Θανάση Κυλώνη. Αμέσως τώρα, στον Λίμπερο 107,4, ο Θανάσης Κυλώνης με το ένθετο Λίμπερο Bet. Με επιδέξιο κοντρόλ στο κουπόνι του στοιχήματος, με αποδόσεις και ψαγμένες αναλύσεις για να ζήσουμε τις μεγάλες συγκινήσεις. Χορηγός η Novibet. Παραλίγο. Γεια σου, Θανάση. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Και εγώ καλά είμαι. Ήρεμη σήμερα. Η σημερινή μέρα είναι αρκετά ήρεμη, θα λέγαμε, έτσι. Εντάξει. Είμαστε πλήρης μετά τη χθεσινή εικόνα της Εθνικής. Είμαστε πλήρης όλοι. Πλέον μαλώνουμε αν μετρούσε το γκολ της Γαλλίας ή όχι. Έχουμε βρει καινούριο. Καλά τώρα, παιδιά, τώρα εντάξει, ξεφύλλα δηλαδή. Οκ, okay, Έλληνες, είμαστε, αλλά τρώσε το γκολ, δεν γίνεται μέτρηση. Δηλαδή. Εντάξει. Okay. Γιατί, εγώ έπιασα το άσοχη, φίλε, τη διπλή ευκαιρία. Μια χαρά. Ναι, εντάξει. Αλλά κοίταξε τώρα εδώ αυτό που είπε ο Ντεσάμ στη συνέντευξη τύπου ότι.
Αν πεζόταν η πρόκριση, θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω, με αυτό το τεράστιο διαιτητικό λάθος να μείνει η Γαλλία και η οποιαδήποτε ομάδα εκτός Euro. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Εντάξει, τώρα βέβαια έκανε δηλώσεις ο Ντεσάμ για να εκ του ασφαλούς και για να προλάβει στο μέλλον, ας πούμε, αντίστοιχες αποφάσεις, παύλα διαιτησίες κτλ. Ναι, γιατί ήταν εντελώς αδιάφορο το χθεσινό παιχνίδι και για τους Γάλλους όπως και για εμάς. Αλλά ναι, το μπάλα πέρασε πεντακάθαρα. Ναι. Επειδή δεν το έψαξα πάρα πολύ το θέμα, έχει να κάνει με το ότι η Αγία Σοφιά δεν έχει εγκατεστημένο goal line technology, αυτό είναι το θέμα, ή σε όλα τα προκριματικά του Euro δεν υπάρχει goal line technology? Έχει να κάνει, νομίζω, νομίζω με το... δεν έχει εγκατεστημένο αυτό, ναι, με την Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά, ναι. Εντάξει. Γιατί βγήκανε, γιατί Θανάση βγήκε ο γαλλικός τύπος και έκραζε ΕΠΟ. Γι' αυτό. Ποιος έκραζε ΕΠΟ? Ο γαλλικός τύπος βγήκε και έλεγε ότι η ΕΠΟ για λόγους οικονομίας δεν έχει εγκαθιστήσει. Εντάξει, με το δίκιο. Δίκιο. Ναι, τώρα τι να λέμε. Εντάξει, ήταν πεντακάθαρο. Σκέψου τώρα αυτό το γκολ, να το είχαμε βάλει εμείς μέσα στο Stade de France και να μην είχε μετρήσει. Σκέφτεται θα γινότανε από κανάλια, εφημερίδες, site, ραδιόφωνο, χαμός. Εδώ, Θανάση, γίνεται το άλλο το ρεζίλι που δεν ξέρω για ποιο λόγο ντρεπόμαστε να το πούμε και δεν το λέει κανένας. Για ποιο λόγο ήταν κλειστή η 21? Είπαμε. Τι είπαμε? Ναι, εντάξει, το εντολή αστυνομίας. Εγώ θα σας πω ότι είναι σίγουρα συνεννόηση των οπαδών της ΑΕΚ ότι δεν θέλουμε να μπαίνουν ελληνικές σημαίες και Έλληνες στο τέτοιο. Στα γήπεδα. Εγώ το λέω δηλαδή. Τι φοβάστε να το πείτε? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φοβάται ο κόσμος να το πει. Παιδιά, αφήστε το, αυτά βέβαια είναι πτέσματα μπροστά σε άλλα εγκλήματα που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά πραγματικά είναι ακόμα και στα πιο ασήμαντα. Τώρα σε ένα καινούργιο γήπεδο, έτσι, το οποίο φιλοξενεί την ομάδα, που υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, παιδί μου, το νούμερο ένα ποδοσφαιρικό προϊόν σε κάθε χώρα. Και έχετε τώρα σε συμφωνία, σε άπτη συμφωνία, η ΠΑΕ, που είναι ιδιοκτησία στο γήπεδο, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της εκάστοτε χώρας, okay, τώρα εν προκειμένου ΕΠΟ, για να μην μπαίνουν στη θύρα των οργανωμένων, στο ναό, ας πούμε, στο ιερό τέλος πάντων σημείο, οπαδοί ουδέτεροι και της εθνικής ομάδας, και λες και είναι η 21 και η κάθε 21, το Άββατο, το Άγιο Όρος, που παγωδούν να πάνε γυναίκες κτλ. Εντάξει, πιάσα εγώ και κούρευτο. Ελληνικό ποδόσφαιρο 2023. Πάντως, Θανάση, είδες, το πιάσα τον γκολ. Το πιάσε, ναι, το πιάσε και μπαμπάτσικα το πιάσε. Έτσι, με 2-2 και ωραία γκολ βάλαμε. Εντάξει, το πιο ωραίο γκολ της Βαλίας βέβαια οι Γάλλοι το βάλανε. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι, ναι, γενικά όπως το προβλέψαμε, να έχει αρκετό γκολ. Ήταν και ολοκληρωμένο κιόλας στην Novibet. Το γκολ σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε κάποιο έτσι έντονο βαθμολογικό κίνητρο. Οι Γάλλοι κάνανε απαλλαγές, όπως τα λέγαμε και πριν την εκπομπή, ότι και από μια μέρα πριν, ότι ο Εμπαπέ πολύ δύσκολα θα έπαιζε 90 λεπτό. Πάντως φάνηκε ότι με το που μπήκε ο Εμπαπέ άλλαξαν τα δεδομένα στο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή ανέβηκε μια-δυο ταχύτητες η Γαλλία με τον Εμπαπέ και στα αριστερά. Εντάξει, έχασε και στο τέλος τη σουτάρα που έχασε εκεί στο τέλος. Εντάξει, και δοκάρια τα λοιπά. Εντάξει, η εικόνα του αγώνα, για να είμαστε δίκαιοι, για διπλό ήταν. Αλλά τέλος πάντων, αντάπα το συζητάμε, γιατί είναι, είτε έλεγε διπλό, είτε που έλεξε χ, ή ακόμα και αν κερδίζαμε, όλα αυτά απλά για την ιστορία θα μείνουν. Και για το πρεστίζ και τα λοιπά. Δεν έχει... Εμείς θα παίξουμε το Καζακστάν 21 Μάρτιου, οι Γάλλοι θα παίξουν στο Euro στα γήπεδα της Γερμανίας, και βάση ρόστερ και βάση φόρμας, βάση εθνικής ομάδας φόρμα δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι όντως δικαίωση το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημερινά. Σήμερα βέβαια είναι αρκετά έτσι φτωχό το πρόγραμμα. Libero Bet λοιπόν και σήμερα με χορηγό την Novibet. Έχουμε ένα παιχνίδι στις 10 για το Copa del Rey, κύπελο Ισπανίας. Knockout αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο, που ακόμα έχουμε ομάδες χαμηλού βεληνικούς. Μία τέτοια αντιμετωπίζει απόψη Villarreal, η κανονική Villarreal, η οποία φέτος δεν κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Παίζει με μία ομάδα με την Zamora. Zamora γράφεται, Zamora προφέρεται. Είναι ομάδα τέταρτη κατηγορία. Στο κύπελλο Ισπανίας και στο κύπελλο Ισπανίας μάλλον γίνονται εκπλήξεις. Τώρα για ένα 36 το διπλό στην Novibet δεν θα έμπλεκα σε καμία των περιπτώσεων. Αυτή η Zamora, να πω ότι στην προηγούμενη φάση απέκλεισε και πάλι εντός έδρας απέναντι την Santander, ομάδα Segunda Division δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε στην National League, δηλαδή στην πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας, είναι Premier Championship, League One, League Two, είναι η πέμπτη κατηγορία National League.
ένα εξαναβολής παιχνίδι Barnett, όχι Barnett όπως από τη βλέπω και η Novbet λανθασμένα την τονίζει στη Λίγουσα. Η μοναδική αγγλική ομάδα που τονίζει στη Λίγουσα είναι η Τουρκία. Όλες οι υπόλοιπες δεν τονίζουν στη Λίγουσα, οπότε είναι Barnett η ομάδα, παίζει με την Oldham. Εδώ βάσει βαθμολογίας ο Άσος δείχνει αρκετά πιθανός, είναι δεύτερη η Barnett, η Oldham είναι κάπου στη μέση της βαθμολογίας. Αλλά μιλάμε για μια Barnett η οποία έχει από δύο συνεχόμενες σύντες και ο Άσος πληρώνει πολύ χαμηλά, ειδικά για αγγλικά δεδομένα, στο 1.68. Δεν μου λέει κάτι, χαμηλές αποδόσεις και στο goal goal και στο over 2.5, ό,τι πάρει σε 1.58 από την Novembet. Έχουμε μετά κάτι FA Trophy, έχουμε παιχνίδια για το League Cup γυναικών στην Αγγλία. Υπάρχει και μεγάλο, έτσι, Liverpool Manchester United. Ποιον υποστηρίζει Liverpool United στην Αγγλία? Liverpool. Εννοείται Liverpool, εννοείται. Α, είστε και δύο. Ναι, 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 ναι. Όλο το Liverpool, τι εννοείς, εκτός από κάποιους εδώ πέρα κάτι περίεργους. Κοίταξε, εγώ είμαι United. Γι' αυτό. Ναι, μάτω πριν τις λέω. Από παλιά, έτσι, από παλιά είμαι United, όμως όχι όταν έγινε μόδα μετά τέτοιο. Από πολύ παλιά είμαι και Μπαρσελόνα και Manchester United, από τα πέτρινα χρόνια των ομάδων ακόμα. Ναι. Εγώ ότι η ομάδα έγινε στο εξωτερικό έγινε λόγω Σουμπούτεο. Είχα πάρει πιτσιρικά Σουμπούτεο, το προλάβατε στο Σουμπούτεο. Ναι, ναι, εγώ το πρόλαβα στα τελειώματα πρέπει να ήταν. Ναι, ναι, ήταν για μένα είναι μακράν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που έχει ποτέ. Και ήταν η πρώτη ομάδα που είχα αγοράσει. Είχα πάρει την Μπαρσελόνα, τη Μαραντόνα τότε η Μπάρσα και είχα πάρει και την United και από τότε τις κόλλησα με αυτές τις ομάδες. Έχω λοιπόν σήμερα στο League Cup γυναικών στην Αγγλία, Liverpool Manchester United, φυσικά φορεί η United στο 49, 5 φράγκα σας δίνουν, τις δικές τις γυναίκες της Liverpool, μάλλον όχι τις γυναίκες της Liverpool που είστε εσείς, γιατί έτσι ακούστηκε λίγο το σχόλιο. Έχει Aston Villa Bamber, έχει Manchester City Leicester, έχει Brighton West Ham, έχει Charlton Birmingham, Crystal Palace Watford και Tottenham στο City μεταξύ άλλων. Αυτά τα μάτια γίνονται 9 και 9.30. Έχουμε χαμηλές κατηγορίες στη Γερμανία, κάτι Oberliga κτλ. Κάτι Βοσνίες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Γενικώς είναι πρόγραμμα, νομίζω ότι από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της βραδιάς είναι και πάλι παιχνίδια γυναικών. Στο Champions League έχουμε σε μία ώρα από τώρα παίζει η Λιόν με τη Ζάνκ Πόλτεν την Αυστριακή. Εδώ λογικά έχουμε πολλά με λίγα. Θυμίζω ότι η Λιόν την περασμένη εβδομάδα στην Πράγα την Σλάβια την κέρδισε με 0-9. Εξού και το 1-0-1 στον Άσο. Η Λιόν θυμίζουμε ότι είναι οι πολυνίκες του Champions League στις γυναίκες. Την ίδια έχουμε και Μπραν Νορβηγίας με Σλάβια Πράγας. 1-37 στον Άσο των Νορβηγίδων. Και το βράδυ στις 10 έχουμε τις γυναίκες της Άιντραχτ Φραγκφούρτης να παίζουν με την Μπαρσελόνα. Στο 0-8 το διπλό των Καταλανών και Μπενφίκα Ρούζενγκάρτ, αυτήν την ομάδα από την Σουηδία, στο 1-42 ο άσος της γυναικείας Μπενφίκα. Έχουν παιχνίδια και μετά μεσονύχτια, νομίζω αυτά είναι ίσως τα πιο ενδιαφέροντα της ημέρας. Παιχνίδια στην Βραζιλία και στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή έχουμε παιχνίδι κυπέλου, νοκάουτ, τελικό παίζει Boca Juniors με την Στουδιάντες σε ουδέτερο γήπεδο στην έδρα της Τάγερες. Εκεί αν λήξει ισόπαλο το παιχνίδι πάνε απευθείας στα πέναλτι, δεν προβλέπεται παράταση, μόνο στον τελικό. Και για τις δύο ομάδες είναι η μοναδική τους διέξοδος για κάτι πραγματικά καλό φέτος, ειδικά για την Πόκα που είναι και μεγαλύτερο μέρος από την Στουδιάντες, χωρίς φυσικά και οι φοιτητές να είναι από τα μικρά μεγέθη στο αργεντινικό ποδόσφαιρο, αλλά μόνο μέσω κυπέλου έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα τίτλο φέτος και να πάρουν και το εισιτήριο για το Copa Libertadores που είναι ο μεγάλος τους στόχος. Αρκετά μοιρασμένο παιχνίδι. Ο Καβάνι δεν παίζει για την Boca, είναι τραυματίας, έχει τεθεί νοκάουτ. Ελαφρύ φαβορεί η Boca Juniors στο 2.45, στο 2.90 το χ, φαίνεται όταν είναι το χ κατά τις τρεις μονάδες, έτσι καταλαβαίνουμε πόσο πιθανό είναι το να λήξει σώμα το παιχνίδι. Και στο 3.35 το διπλό. Όντως οι ομάδες δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Και επίσης έχουμε και δύο ξαναβολές παιχνίδια για την Serie A της Βραζιλίας, εκεί όπου γίνεται πραγματικά χαμός σε όλα τα επίπεδα και για το πρωτάθλημα που το διεκδικούν 4-5 ομάδες και για την έξοδο στο Libertadores και για τους Αμερικάνους και για την παραμονή. Σήμερα έχουμε ένα διάφορο παιχνίδι στο Μαρακανά το οποίο θα φιλοξενήσει λίγες ώρες μετά το Βραζιλία-Αργεντινή, όπου χθες η Βραζιλία γνώρισε μια ακόμα ήττα, έχασε 0-1 από την Αργεντινή. Λίγες ώρες μετά θα φιλοξενήσει ακριβώς 24 ώρες μετά, 2.30 ξεκινούσε τα ξημερώματα το Βραζιλία, 2.30 παίζει και το Φλουμινένσε Σάο Πάολο, δύο ομάδες που δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο να κυνηγήσουν κάποιον ορατό στόχο στο πρωτάθλημα. Η Σάο Πάολο έχει πάρει το κύπελλο Βραζιλίας, η Φλουμινένσε έχει πάρει το Κόπα Λιμπερταδόρες,
και ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο επόμενο Λιμπερταδόρες. Στο πρωτάθλημα δεν κυνηγάνε κάτι, δεν πέφτουν, ας πούμε, γιατί όσον αφορά το Λιμπερταδόρες το έχουν εξασφαλίσει ήδη. Πολλές απουσίες και για τις δύο ομάδες, ειδικά για την Σάο Πάολο, είναι μισή ομάδα σήμερα, είτε λόγω διεθνών υποχρεώσεων, έχει πολλούς διεθνείς, είτε λόγω τραυματισμών ή τιμωριών. Θα έδινε ένα κλικ στη Φλουμινένσε που είναι και γηπεδούχος, είναι στο 2-20 ο άσος της ομάδας του Μαρσέλο. Σε μια τέτοια μέρα που είναι σχετικά έτσι τζούφια στοιχηματικά, νομίζω ότι είναι μια επιλογή που παίζεται. Και παιχνίδι που μυρίζει μπόλικο χ, έχουμε ακριβώς τα μεσάνυχτα, Κρουζέιρο Βάσκο Νταγκάμα. Αυτό θα γίνει και κλεισμένο το φυρό, είναι τιμωρημένη Κρουζέιρο για επεισόδια παδών της σε προηγούμενο παιχνίδι. Και μάλιστα τιμωρήθηκε για 30 ημερολογιακές ημέρες, αν είναι το γήπεδο της χώρης θεατές. Εδώ βλέποντας την βαθμολογία ότι είναι και οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στο συν 3 από την γραμμή του υποβάσμου. Είμαστε πλέον 5 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος στη Βραζιλία. Μια ισοπαλία φαντάζει αρκετά πιθανή, είναι στο 3-20 το χ στην Novibet. Να πούμε επίσης ότι είναι και δύο ομάδες που έχουν παραδοσιακά καλές σχέσεις και σε επίπεδο διοικήσεων και σε οπαδικό επίπεδο. Έχουμε και τρόπο την ανταλλαγή αποτελεσμάτων αναλόγως ποια ήταν αυτή που κεγότανε στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι μια πιθανή ισοπαλία και εκτιμών των φυρών με απουσίες και εδώ και οι δύο ομάδες. Στην Βάσκο Νταγκάμα θυμίζω ότι παίζει ο Παγέτ, ο Γάλλος, ο πρώην Μασέι και West Ham. Στο 3-20 συντοχή είναι επιλογή, είναι μια αρκετά βολική ισοπαλία. Δεν είναι ο ορισμός του βολικού χ, γιατί θα πάνε στο συν 4 από τη γραμμή του υποβασμού και δεν θα μου ξενιάσει. Έχουν ακόμα 4-5 μάτς να παίξουν και όλα τα δύσκολα τα παιχνίδια τα οποία υπολείπονται. Αλλά είναι αυτό που λέμε το Μίχυρον Χίδιστον, μια ισοπαλία θα αφήσει και τις δύο πλευρές αρκετά ευχαριστημένες βαθμολογικά. Είναι και απουσία κόσμου που αφαιρεί το πλεονέκτημα της έδρας από την Κρουζέιρο. Αν κρατούσα λοιπόν κάποιες επιλογές από το σημερινό κουπόνι, θα ήταν αμιγώς λατινοαμερικάνικες. Θα έκανε ένα τρίξι, ένα συστηματάκι, δηλαδή 2-3, το χ στο Boca Juniors Estudiantes, τον ακριθείο ημιτελικό του κυπέλου Αργεντινής στα πέναλτι, με πολλές ισοπαλίες και στην προϊστορία τους και γενικότερα φέτος για τις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι η Boca Juniors και στον τελικό του Λιμπερταδόρες με το Φλουμινένσε στην παράταση πήγε και χρήθηκε το τρόπαιο. Το χ λοιπόν στο Boca Estudiantes, το χ στο Cruzeiro Vasco da Gama και τον άσο της Φλουμινένσε κόντρα στην Σάο Πάολο. Είναι βέβαια χαλαρή μέρα, δεν είναι για πολλά-πολλά. Δηλαδή όποιος θέλει να ασχοληθεί και να ακολουθήσει τις προτάσεις μου είναι για χαμηλό ποντάρισμα. Βέβαια είναι καλές οι αποδόσεις. Είναι 2,90 το χ της Boca, 3,15 το χ της Fluminense και 3,20 το χ της Cruzeiro και 2,20 το άσο της Fluminense. Είναι δηλαδή αποδόσεις που μπαίνουν σε ένα συστηματάκι 2-3. Μάλιστα. Θα κρίνει ο κόσμος. Τι του ταιριάζει. Σίγουρα και ανάλογα θα επιλέξει. Ακριβώς. Έχω μηνύματα, Θανάση, να ξέρεις, μέσα στη μέρα μετά από κάθε εκπομπή. Βγήκε η τριάδα του Θανάση. Δεν βγήκε, βγήκε αυτό, ξέρω, από κόσμο. Και εγώ λέω τι έγινε. Δεν τους πιάνεις από πουθενά, δεν τους προλαβαίνεις. Χαίρομαι που έχει έτσι τέτοιο. Βέβαια, εδώ θα μου πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί έχουμε και χρόνο σήμερα, μας πει λίγο χρόνο παραπάνω. Εγώ επειδή έχουμε με μεγάλες αποδόσεις, κάποιες μέρες, επειδή μου μπορώ να πω, ξέρω, να σταθώ σε 5 επιλογές. Χθες, ας πούμε, στάθηκα σε 5 επιλογές. Είναι επιλογές που αν πάσει παρολί είναι πολύ πολύ σπάνιο να βγουν και τα 5 και τα 4 ή και τα 3. Γι' αυτό πάντα μιλάω, απευθύνω κυρίως για όσους παίζουν ή μάλλον προτείνω όσους παίζουν τις αποδόσεις, τις οποίες προτείνω και εγώ, να πηγαίνουν ή σε μονό ποντάρισμα, έστω και είναι λιγότερα τα λεφτά, δεν ανάγκη σε μια βραδιά να γίνουμε πλούσιοι. Άσε που αυτό δεν γίνεται έτσι. Μόνο οι book γίνονται πλούσιοι, αυξάνουν τον πλούτο τους μέσα σε μια βραδιά και κάθε βραδιά. Παίξουν του στοιχήματος με 1 και 2 και 5 και 10 ευρώ να πας με παρολί που να πλέον ξέρω εγώ πόσο και να γίνεις πλούσιος, θα γίνει, αν γίνει ποτέ, μια φορά στα 10 χρόνια, έτσι. Εμείς, σε εμάς γιατί δεν γίνεται ποτέ, ρε Θανάση, τι πάει λάθος. Ορίστε. Σε εμάς γιατί δεν γίνεται ποτέ, τι πάει λάθος. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ την προπερασμένη Κυριακή, στο site που αρθογραφώ, στην Kingbet, είχα γράψει επειδή μου είχα παίξει 5 επιλογές, 4 χ και ένα διπλό της Λιόν, που είχαν συνολική απόδοση κοντά στο 900. Ναι. Δεν έχω ξαναπεί στη ζωή μου τέτοια απόδοση. Παρόλο έστω και ένα ευρώ δεν έπαιξα, γιατί δεν παίζω πλέον έτσι. Ήταν μεγάλες αποδόσεις, πλέον παίζω μονά ή διάδα, βαριά διάδα ή σύστημα, και όχι μεγάλα συστήματα, 5, 6, 7 και 3, 4, 5, 2, 3, το τρίξ που λέμε.
Αλλά ένα ευρώ στην πεντάδα την ξέρει, που επαναλαμβάνω έβγαζε συνολική απόδοση κοντά στο 900, τέλος πάντων από 800 και πάνω, αναλόγως που το παίζει ο καθένας. Ένα ευρώ δεν έβαλα. Γιατί δεν παίζω παρόλο, θα μου πεις κακός. Ένα ευρουλάκι θα μπορούσα να το πετάξω, επειδή ήταν τεράστια απόδοση. Ήταν απόδοση μαμούθ, έτσι. Δηλαδή 900 απόδοση, εγώ δεν ξέρω αν θυμάμαι να έχει προταθεί είτε σε αρτζιανά της πόλης, είτε σε στοιχηματικά έντυπα. Αλλά για να το κλείσω, αναφέρομαι κυρίως σε όσους παίζουν μονά ή σύστημα. Γιατί παρόλο να βάλεις 5 μεγάλες αποδόσεις, παίξει τζόκερ καλύτερα. Ακόμα και 4 είναι πολύ σπάνιο να βγουν τα παιδιά. Δηλαδή εδώ ένα μάτι που αρχίζουμε να βγάλουμε. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έτσι. Και κατ' επέκταση έχει αλλάξει το στοίχημα. Θανάση, μιας και είσαι έτσι, έχουμε και λίγο χρόνο. Έχω ακούσει ότι για αυτούς που παίζουν παρόλο, είναι νόμος ότι ένα βαριά δύο μάτς πρέπει να παίζεις. Κοίταξε, νόμος. Εγώ απλά θα σου πω, κοίταξε, για να είμαστε εξηγημένοι, ο καθένας παίζει ό,τι γουστάρει, όπως μπορεί, ό,τι θέλει, όσο θέλει κτλ. Δηλαδή αυτοί που παίζουν παρολί, δεν λέμε ότι αυτοί είναι οι κακώς πράττουνε. Εντάξει, αν θέλει να παίξει παρολί, παίξει παρολί, ρε φίλε. Και μακάρι να πληρώνεσαι παρολί και κάθε μέρα. Γιατί πως, με παρολί μπορείς να πάρεις πολλά λεφτά κυνηγώντας μεγάλη απόδοση. Αλλά εγώ θα πω απλά αυτό και θα κλείσω, ότι οι επαγγελματίες παίκτες, τέλος πάντων, παίζουν σοβαρά στοίχημα και όχι να περνάει ο άνθρωπος. Έχουν βασικό στόχο την κερδοφορία, μικρή ή μεγάλη, γιατί παραμένω στο στοίχημα, ο νούμερο ένας στόχος, τη στιγμή που κάνεις ένα ποντάρισμα, είναι να μην χάσεις. Το είπα και τον drone bet και, και η διπλή ευκαιρία, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όχι, η διπλή ευκαιρία εκεί δεν πληρωθήσαμε αυτό το άσο και το έχει δύο. Λοιπόν, οι παλιές μου στοιχηματίες λένε ότι τη στιγμή που ποντάρεις ένα ποσό, πρέπει να το θεωρείς χαμένο. Αν επιστρέψει και με κέρδος, είναι σούπερ. Οπότε οι επαγγελματίες παίκτες, αυτοί που παίζουν σοβαρά στοίχημα με στόχο την κερδοφορία μικρή μεγάλη, παίζουν μόνο μονά. Ούτε καν διάδοση, ούτε καν συστήματα. Και παίζουν κυρίως, τα τελευταία αρκετά χρόνια, παίζουν κυρίως live. Γιατί στο live, κακά τα ψέματα, σε οδηγούν οι εξελίξεις του αγώνα. Η εικόνα του αγώνα, οι κόκκινες κάρτες, δηλαδή έχεις πλέον δεδομένα στα χέρια σου. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί και outsider κτλ. Αλλά να ξεκινήσει το παιχνίδι, το φαβορί να μείνει στο 5 λεπτό με 10 παίκτες, εκεί ανατρέπονται όλα τα δεδομένα. Όλοι οι συσχετισμοί, όλες οι διαφορές, δυναμικότητες κτλ. Έτσι. Οι παίκτες επαγγελματίες, οι δυνατοί όταν παίρνει μεγάλο παίκτες, παίζουν κυρίως live. Γιατί σε οδηγεί το παιχνίδι, σου δίνει μια εικόνα, σου δίνει μια κατεύθυνση και μπορείς να πάρεις πολύ πιο εύκολα. Όχι ότι αυτό είναι πανάκι, έτσι, το live, άπαξ και παίκτης live, θα είσαι πάντα πληρωμένος. Διαστρεβλώνουμε την αλήθεια, αλλά μπορείς να πάρεις το live πολύ πιο εύκολα, ας πούμε, μια απόδοση του 1,60 λέμε τώρα, από ότι ένα 1,60 pre-game. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Ναι, γιατί πριν το match κάνεις ένα διάβασμα, αλλά παράλληλα, άμα το παίξεις στο 30, ας πούμε, έχεις και 30 λεπτά δεδομένα στα χέρια σου από το match. Ναι, εντάξει, έχει πολύ. Είναι το live είναι άλλη υπόθεση. Δηλαδή, φυσικά πρέπει να έχεις. Όχι στο 100% πάλι, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό πρέπει να έχεις και μια εικόνα για το παιχνίδι. Είτε τηλεοπτική εικόνα, ας πούμε η Nobet έχει πλέον στο live stream, της καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Αλλά πρέπει να έχεις, αν όχι τηλεοπτική εικόνα, στατιστική εικόνα. Δηλαδή αν βλέπεις ποια ομάδα πιέζει, πόσα corner έχει, τι x goal έχει. Έτσι είναι άλλο και αυτό πλέον εργαλείο στα χέρια μας, τα expected goals. Είναι και η ποσότητα και η ποιότητα των ευκαιριών που κάνει μια ομάδα. Πόσο κοντά φτάνει δηλαδή στο να πετύχει γκολ. Έχεις πλέον κάποια εργαλεία στα χέρια σου. Έχεις κάποια δεδομένα και πατώντας σε αυτά κάνεις ποντάρισμα το οποίο είσαι απλά αυξάνεις τις πιθανότητές σου να πληρωθείς. Γιατί ό,τι για το ποδόσφαιρο είναι, αυτή είναι και η μαγεία του, εν συγκρίση με τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα, όπου κερδίζει σχεδόν πάντα ο καλύτερος, ο πλούσιος, ο πιο ισχυρός, στο ποδόσφαιρο και μονότονο να τον παίζει τον άλλον, μπορεί σε μια αντεπίθεση, μια στραβοκλωτσιά να γίνει κτλ. Να χτυπήσει μπάλα σε ένα μπούτσι, σε ένα ποπό, να μπει μέσα, αντίο ζωή. Το έχουμε δει να συμβαίνει άπειρες φορές. Ισχύει. Ωραία. Ωραία, Θανάση. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Αυτά από το Θανάση Κυλώνη. Και ακόμα νομίζω για άλλη μια φορά μας άνοιξε τα μάτια στοιχηματικά. Πέτρο, έτοιμος! Μην αργήσεις, είναι η πρώτη προπόνηση στην καινούργια ομάδα. Τώρα, να πάρω και την μπάλα μου. Τι να την κάνεις την μπάλα, στην ακαδημία πάμε. Με αυτή παίζω καλύτερα. Είναι η μπάλα που μου χάρισε ο Κώστας Τσιμίκας όταν ήρθε να μας δει. Και μου είπε ότι αν συνεχίσω έτσι, θα γίνω μεγάλος ποδοσφαιριστής. Η πιο μικρή πράξη αγάπης μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι μεγάλο. Γι' αυτό ο Κώστας Τσιμίκας και η Novibet ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά για τους συνανθρώπους μας μέσω του προγράμματος Giant Heart. Giant Heart. Μια συμμαχία αγάπης με την Novibet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Τι μόνο εισαγωγή έχει αυτό. Ξέχασα να ρωτήσω το Θανάση άμα ακούει Μποφίλιου. Φίλε. Με βέβαια, πήρα, σαν να πήρα την απάντησή μου όταν μου είπε ότι είναι United, αλλά εντάξει. Φίλε, εμένα με, όταν εκεί που είπε για το Σουμπούτεο, ναι. Λέω πω πω. Υπήρχαν λέω τέτοια πράγματα τότε στην εποχή. Ναι, τότε δεν είχε FIFA. Ο Κώστας ρωτάει αν είμαι πιο μικρός από τον Κώστα. Από τον Κωστάκη συγκεκριμένα. Κωστάκη, Χρήστο, είσαι πιο μικρός από τον Κωστάκη στην ηλικία, ναι. Εντάξει. Είμαι δύο χρόνια. Είναι. Ο Κώστας είναι 32, εγώ είμαι. Και 32, ρε μπεσκέ. 29 είμαστε. Μόλις τα κλείσαμε, έχει μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Κώστα, πώς τη λένε. Ναι, Χρήστο. Πώς τη λένε την εκπομπή μας. Την εκπομπή μας τη λένε στην Μπρίζα. Oh, γιατί. Έχω μια μπρίζα στο σπίτι. Ναι. Η οποία τη μιλούσα, ρε παιδί μου, την έλεγα. Oh, να. Έχει πάρει και το ύφος το συνωμοτικό. Να, θέλω κάποια πράγματα από σένα. Oh. Και δεν κάγανε αυτά για τα οποία σε έβαλα εδώ να κάνεις και τα λοιπά. Και τη γκρίνιαζα. Εν πάση περιπτώσει και σκόθηκε και έφυγε γιατί την έμπριξα. Πω! Τι θες. Κατάλαβε την έμπριζα. Α, τώρα που το εξήγησε, απογειώθηκε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Είναι παραγωγή αυτό. Δική σα. Φρέσκο. Φρέσκο, ναι, δεν βραχαριτάρι. Το σκεφτόμουν χθε που γυρνούσα στο σπίτι και λέω. Αυτό πρέπει να το μοιραστώ με τον κόσμο. Δεν πρέπει να πεθαμένω. Δεν πρέπει να πεθαμένω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Κιόλα, πέντε λεπτάκια. Και ερχόμαστε εδώ στο Λίμπερο. Με ανοιχτές γραμμές 23, 10, 2, 8, 7 και 3 οχτάρια. Θα ασχοληθούμε λίγο σοβαρά με το τι είδαμε χθες στην Οπαπαρίνα με την Εθνική και τα λοιπά. Και εννοείται θα μοιραστούμε και γνώσεις. Θα μοιραστούμε. Α, γιατί έλεγες μωρί. Με τον Γιώργο Ζαγκόρα. Με τον Γιώργο Ζαγκόρα. Θα μοιραστούμε γνώσεις, συνταγές και πολλά πολλά ακόμα. Ερχόμαστε. Για πες. Για πες. Άποψη για το επόδημα του που είχαμε. Εδώ είμαστε. Πάντα απολαυστικός. Εδώ Λίπερο 107,4 για άλλη μια ώρα πίσω από τα μικρόφωνα. Κωνσταντίνος Τσίπσιος, Χρήστος Γιβάνογλου και στην Μπρίζα. Αυτό που συζήτησα δεν. Μετά βάλαμε αυτό που συζήτησα. Αχ, το ξέχασα. Ποιο ήταν αυτό, παραμπαραμπαμπαμ. Ναι, αδερφή κατσάμπα. Τώρα πώς θα το πούμε αυτό, τα κατσαμπάκια. Ναι. Τα πομπομ. Φίλε, το άκουσα σε διαφήμιση προχθές, το δεν θυμάμαι που ήταν. Μπορεί να ήταν και Γερμανός. Άρα μπορούμε να το πούμε. Θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της εκπομπής μας, αλλά έχουμε βρει καλύτερο, εντάξει. Νομίζω έχουμε βρει όντως το καλύτερο τραγούδι για intro εκπομπής. Αλλά αυτό είναι και φάτ. Αλλά εκεί είναι κακό το μιξάζ. Είναι λίγο μεξικάνικη χασιέντα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο 1947. Να, φύγανε οι Γερμανοί και πρέπει να στήσουμε το στούντιο από την αρχή. Έχουμε ένα μικρόφωνο και ένα τέτοιο. Είναι λίγο. Λοιπόν, 23-10-287-38. 6-9-45-287-38. Ο κύριος Βαϊμπερόπουλος. Σε λίγο ξεκινάει για το παιχνίδι του Άρεος με την Ulm. Ulm, γερμανική. Ulm. Για το Euro Cup. Για το Euro Cup. Α, στο Germany. Να, ο τέτοιος, ο Ιωαννίδης. Ναι, ο Φώτς. Ξέρεις ότι τον έχουν προξενέψει στην Ελένη την Πούντου, τον Ιωαννίδη. Όχι, Ελένη για παραπάνω. Για παραπάνω η Ελένη. Από το Φώτη τον Ιωαννίδη. Άμα ακούει τώρα η Ελένη θα πανηγυρίζει σπίτι. Για παραπάνω είναι. Τώρα από το Φώτς. Ο Φώτς ο Ιωαννίδης τώρα. Η κυρία ομιλείται ελληνικά, τι κάνει δίπλα στον Μπογκέτ. Η κυρία δίπλα. Η μεταφράστρια. Σίγουρα είναι μεταφράστρια. Τι να είναι άλλο. Είναι μεταφραστή. Μήπως είναι φοριακός για τον βοηθό του. Θα μπορούσε. Μήπως είναι από το. Γεια σας, είμαστε από τον ΕΦΚΑ. Από το υγειονομικό είμαστε. Είμαστε από το. Πώς λέγεται. Εν τω μεταξύ, το τάκλιν που ρίχνει ο Μπακασέτας χθες. Είναι στο Τζαβέλα. Δεν έχω ξαναπεράσει τόσο ωραία. Είναι στο Τζαβέλα πάνω και τρώει και μια βούτα Τζαβέλα. Το απίλαυσα. Το απίλαυσε. Το απίλαυσα. Φίλε, όταν πέφτει ο Τζαβέλα, έχω σηκωθεί πάνω και ξαναφωνάζω γκολ. Γιατί ρε έτσι το Γιώργο τον Τζαβέλα. Έλα τώρα. Έλα, ο μόνος παίκτης που έχει καταφέρει να είναι αγώνευτος για όλες τις ομάδες που έχει πάει. Ισχύει αυτό. Ρε Τζαβέλα, δεν έχει καταφέρει να συμπαθεί κανένα. Ισχύει. Πώς το έχει κάνει αυτό, πώς το έχει κάνει αυτό ο Τζαβέλα. Μα πάει στον ΠΑΟΚ, μετά παίζει με τη φανέλα τη ΣΑΕΚ, του κάνει χειρονομίες τέτοια. Παίζει στον ΠΑΟΚ
εννοείται ότι το μισούν οι Κεριανοί. Δηλαδή, έρχεται στο Βικιλέτη, λέει για τα σκουλίγια κτλ. Ναι, λέει τέτοια, κάνει και χειρονομίες. Τη μέρα αυτή, τη συγκεκριμένη που πάει ο Αραούχο και. Δηλαδή, είναι πώς σου λένε, έχεις δύο επιλογές. Τι να είσαι, να είσαι Τζαβέλας ή να είσαι Αραούχο. Μπράβο. Φίλε, εντάξει. Και πήγαν και ήταν Τζαβέλας. Ήταν Τζαβέλας. Εντάξει. Και μετά τι λέει, δεν το είχε στο Κωνσταντίνο. Ναι, δεν το έχεις ακούσει, λέει, και στο Κωνσταντίνο και Ελένης. Εννοείται ότι το είχα ακούσει στο Κωνσταντίνο και Ελένης. Ήμουν μικρός, δεν έβλεπα πολύ. Δεν έβλεπες Κωνσταντίνο και Ελένης. Πολύ. Δεν έβλεπα πολύ, έβλεπα λίγο. Ποτέ δεν γέλασα με το Κωνσταντίνο και τότε... Ελένης. Θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όταν έπαιζε το Κωνσταντίνο και Ελένης δεν είχε γίνει επιτυχία. Ήταν νομίζω τότε οι δύο ξένοι. Πολύ πιθανό. Δεν είχε γίνει επιτυχία. Έγινε μετά στις επαναλήψεις. Και επίσης το Κωνσταντίνο και Ελένης το βλέπεις πάντα με παρέα, δεν το βλέπεις ποτέ μόνος. Και περνάτε ωραία, ρε παιδί μου. Κάνετε χιούμορ. Ναι. Είναι η καλύτερη σειρά για τέτοιο, να ξέρεις. Ναι. Το ακούω αυτό που λες, απλά. Που λέει, δεν έπιασε, λέει, η κουσκού. Η πια. Είναι η επαναλήψη του Κατακουζινού. Πήγα, λέει, στο πανεπιστήμιο. Στο ποιο. Απάρουμε τη γραμμή. Ανοίξαμε γραμμές. Τι πια. Απάρουμε τη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας, παιδάκια. Καλώς τον. Παιδάκια. Ε, παιδάκια μας. Χαιρετώ την κυρία Ελένη Βούτου, την βασίλισσα των κλισέ. Τέλειο. Βάζω ένα αστερίσκο εδώ, κρατάμε ένα αστερίσκο εκεί. Ό,τι γυρνάει το πρωί γύρω από τον ΠΑΟΚ. Ό,τι και να την πεις, το συνδυάζει με τον ΠΑΟΚ. Αφού κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Αφού κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Ναι. Τελεία Παύλα. Χτύπα λίγο εσύ, Αριανέ. Ναι, ναι. Ενρίκο Ματίας. Ενρίκο Ματίας. Για χτύπα λίγο να ακούσεις. Αυτόν θα πάρουμε. Σοβαρό τραγούδι. Σοβαρό τραγούδι. Βάλεις ένα τραγούδι. Ενρίκο Ματίας. Ποιο? Μασίας. Ό,τι για να βάλεις είναι υπέροχα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Βάλε Ενρίκο Ματίας, Μασίας. Να βάλω Ενρίκο Ματίας. Το Μασίας τι είναι, σαν το την Ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Η Μασία, ναι, και εγώ θα το έλεγα, αλλά με πρόλαβες. Με πρόλαβες. Και το χρησιμοποιούμε και στα τέτοια, για το τζάκι, με τη Μασιά που είναι. Ω, καλό. Δεν υπάρχει αυτό που μου λέτε, κυρία. Ενρίκο Ματίας, γράψε, τι σου βγάζει. Τι μου βγάζει, τίποτα. Το Ενρίκο Μεσίρε, Μεσίρε το Ενρίκο, ρε. Σαν να σε είδα. Όχι, Μεσί το έβαλα. Κάτσε, πρέπει να. Να περίμενα, να ακούσουμε τώρα τι μας είπε να βάλουμε. Γνωστά. Ναι, είναι το πιο γνωστό του. Όλοι μαζί. Αυτά να τα ακούει φαρμάκι να τα βάζει που του αρέσουν. Αυτά. Που είναι τέτοιο. Τι. Το κόκκινο γαρίφαλο και τέτοιο. Το κόκκινο γαρίφαλο. Εντάξει, ωραία. Ακούσαμε. Καλό. Πάμε. Και τι μας έβαλες τώρα. Τώρα το έβαλαμε τρένο. Wanna base DC, τι είναι. Βάλαμε τρένο από τρύπες, ρε φίλε. Όχι από. Να ακούσουμε λίγο σοβαρή μουσική. Επόμενη γραμμή. Γεια σας. Γεια σας. Να ρωτήσω λίγο τα ονόματα. Ο ένας είσαι ο Χρήστος, έτσι. Ο Χρήστος είναι ο Παοξής και ο Κωνσταντίνος είναι ο Αριανός. Κωνσταντίνο, ναι. Λοιπόν, εσύ, Κωνσταντίνε, που ακολουθείς και τα βήματα εκεί του Χρήστου, να δούμε το Αριανό. Να πω κάτι ότι εσύ όμως, Κωνσταντίνε, είπες. Ναι. Είπες, έτσι. Ότι ο Κωνσταντίνος μετά από τον Μπάς λέει δεν παίζει. Ναι. Πώς δεν παίζει. Μια παίζει, μια δεν παίζει. Κοίτα να δεις. 9 παιχνίδια, 9 παιχνίδια. Είναι μέσα στο rotation αυτό. 9 παιχνίδια, έχει ξεκινήσει ενδεκαδάτος στα 5 και αλλαγή στα 4. Έχει παίξει και στα 9 όμως. Ναι. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει παίξει μετά τον μπας. Ναι. 9 παιχνίδια, 5 ενδεκαδάτος και 4 και 4 φορές έχει μπει αλλαγή. Ναι. Ωραία. Έχεις δίκιο. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Ναι, πού είναι το πρόβλημα. Εγώ βάζω έναν αστερίσκο, θα σου πω γιατί. Δεν υπάρχει αλλού πουθενά άλλου σε καμία ομάδα το μεγαλύτερο ταλέντο και το μεγαλύτερο brand name, πώς να το πω, παίκτη που θα τον πουλήσω 50 εκατομμύρια, να παίζει τόσο λίγο και να μην παίζει και στα 9 βασικός. Τι 50 εκατομμύρια, εσύ. Δεν είναι το μεγαλύτερο όνομα και να παίζει εθνική και γιατί δεν παίζει εθνική. Εδώ δεν παίζει βασικός στον ΠΑΟΚ, γιατί να παίξει εθνική. Πώς δεν παίζει βασικός. Αφού από τα 9 παιχνίδια. Μα από τα 9 παιχνίδια δεν παίζει.
Εδώ δεν είναι ο αρχηγός της Βουλγαρίας, της Εθνικής Βουλγαρίας, ο αρχηγός, ο κάπτεν δεν είναι βασικός. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε και οι δύο. Αυτό γιατί δεν θα έπρεπε ο Ντεσπότοφ να είναι αρχηγός. Είδες με τη Βουλγαρία τι έκανε ο Ντεσπότοφ σε δύο μάτς. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ποιο να βγάλει, τον Τάισον ή να... τον Ζήφκοβιτς. Δηλαδή τι. Ναι, να βγάλει ένα από τους δύο. Να βγάλει ένα από τους δύο. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Αυτοί να κάτσουν στον πάγκο και αυτοί δεν παίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτοί είναι μες στο rotation. Δηλαδή αν δούμε τα παιχνίδια για τις συμμετοχές και αυτονών, από τα 9 παιχνίδια τα 5 είναι βασικοί, τα 4 δεν είναι. Ή το ανάποδο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Να σου απαντήσω εγώ ως εξής. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο brand name του ΠΑΟΚ λέγεται Γιάννης Κωνσταντέλιας. Είναι δυνατόν η ενδεκάδα να μην αρχίσει και να μην τελειώνει στον Κωνσταντέλια? Σε όλα τα παιχνίδια ναι, είναι δυνατόν, γιατί είναι και πέμπτες και είναι σε υψηλή ένταση τα παιχνίδια. Ωραία. Το ποδόσφαιρο είναι ταχυδυναμικό, δεν είναι, είμαστε στην εποχή του 80. Ωραία, παίζει ο Κωνσταντέλιας στα ντέρμπι βασικός και τον έχει στον πάγκο στα εύκολα ή γίνεται το ανάποδο? Ναι, κοίτα να δεις, να σου πω. Λοιπόν, τι εννοείς ντέρμπι? Με την Αμπερντίν και στα δύο παιχνίδια που είναι ευρωπαϊκά ήταν ενδεκαδάτος. Ναι. Με την ΑΕΚ ήταν ενδεκαδάτος. Με τον Όσο Φουπού, ναι, δεν ήταν. Με τον Παναθηναϊκό ήταν ενδεκαδάτος. Με την Άιντραχ ήταν αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι, είναι μοιρασμένο αυτό το πράγμα. Ήταν αλλαγή γιατί? Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου θέλει να τον προστατεύσει από κάτι μυϊκό ή γιατί δεν ταιριάζει πλήρως στα πλάνα του? Ανάλογα το παιχνίδι, δηλαδή στο Καραϊσκάκι. Ναι. Στο Καραϊσκάκι έβαλε τον Μουρκ γιατί εξυπηρετούσε το πλάνο εκεί πέρα και την τακτική του. Ναι. Έβαλε τον Μουρκ, δεν πήγε άσχημα ο Μουρκ εκεί. Ναι. Μπήκε ο Τέλιας μετά, ναι, στο 3-0 μπήκε ο Τέλιας, ζωγράφισε κι αυτός. Ναι. Αλλά η ομάδα άντεξε το πρώτο ημίχρονο που ήταν όλοι. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά που λες, γιατί εντάξει, είναι απόψεις και κάνουμε διάλογο και έχεις, μπορεί να έχεις και εσύ δίκιο παραπάνω, εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά. Αλλά μετά τον Πας που έβαλε... Όχι, δεν λέω ότι το είπες. Ναι, μπορεί και να είμαστε υπερβολικοί, να το υπερτονίζουμε λίγο. Μετά τον Πας Γιάννενα που έβαλε δύο γκολ, πόσα έβαλε? Γιατί δεν έπαιξε ως βασικός? Εγώ να βάλω δύο γκολ, να είμαι 19, πόσο είναι ο Κωνσταντέλιας? 20, 19, πόσο είναι? Να είμαι 20 χρονών, να βάλω δύο γκολ και να με έχει μετά πάγκο, δεν θα μπορούσα να το ανεχτώ. Μετά ποιο μάτς ήταν? Με τον Βόλο, ήταν στον πάγκο και μπήκε αλλαγή αμέσως μετά τον Πας. Ναι. Και νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι ήταν με τον Παναθηναϊκό που ήταν βασικός, ήταν δεκαδάτος. Με τον Παναθηναϊκό, είναι τέρμπι έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ωραία, να είσαι καλά. Το όνομά σου, Στάθη με λένε. Στάθη, θα τα ξαναπούμε και, και για πιο εύκολες κουβέντες. Εντάξει, τώρα είχαμε διαφωνία, σε άλλα θα τα βρίσκουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλά, δεν τρέπεστε καθόλου? Όχι, εγώ ποτέ δεν τρέπομαι. Ποτέ. Είμαι ξενδιάνθρωπος. Τι σχέση έχει ο Φώτης Ιωάννης με τη Ελένη Μπούδουρ? Εντάρε φίλε, πες τα σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Εγώ ακούσει, έχει εκδηλώσει το θαυμασμό της η Ελένη για το Φώτη. Η Ελένη Μπούντος είναι κορυφή, ρε. Από όλες τις απόψεις. Ισχύει, η Ελένη Μπούντος στο είδος της είναι κορυφή. Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν είναι κορυφή στο είδος του. Πάρε να έχει. Πάρε να έχει. Ο Φώτης Ιωαννίδης το είδες πώς κοιτάει, τι βλέμμα έχει. Ο Φώτης. Το άλλες βλέμμα. Ο Φώτης. Καλά, μα το δεις από κοντά το Φώτη Ιωαννίδη με πολιτικά ρούχα, μπορεί να ντραπείς. Μια φορά ήμουν στο χωριό και εκεί υπάρχει Ράκης και περνούσε τρένο και είχε κάτι αγγελάδες εκεί και έβλεπα το τρένο. Τέτοιο βλέμμα έχει. Παιδί είναι μωρά ακόμα, δηλαδή πόσο είναι, 20. Τόσο τώρα. Όσο είναι, στο τέλειος είναι. Και αυτός τόσο είναι. Εντάξει, και η Ελένη δεν είναι 35 χρόνων, πιο μικρή. Πιο μικρή. Αλλά έχει όλο το πακέτο. Ω, κακή ήρωα. Πολύ όμορφη. Πολύ. Γυμνασμένο σώμα. Και πάνω απ' όλα είναι πολύ έξυπνη. Κύριε Σπάρτακε, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Τώρα, από ό,τι βλέπω, μιλάτε με περίσσια άνεση, γιατί μάλλον είστε μόνο σας στο σπίτι. Αν δεν ήσασταν μόνο σας, θα μας λέγατε πάλι για τον Λουτσέσκου και για τον Κωνσταντέλια. Ναι. Για μισή ώρα μόνος μου είναι. Βλέπεις πως σε κατάλαβα εγώ. Είδες πως σε κατάλαβα εγώ. Είσαι κι εσύ, έχεις κι εσύ. Μην κάτω, εδάφους αέρος. Μητσούκο. Ναι, Μητσούκο, εδάφους αέρος. Για τον φίλο του Στάθη που πήρε τηλέφωνο, έχει δίκιο τον Κωνσταντέλια. Ναι. Πολλά παιχνίδια παίζει, παιδιά, χωρίς πλάκα. Πολλά παιχνίδια παίζει, Κωνσταντίνα. Ήταν νομίζω δεύτερο συμμετοχές ήταν. Ναι, φέτος που είναι ψημένος, υποτίθεται. Ναι. Ότι θέλει να κάνει μια καλή. Κάνουμε και rotation, ρε Χριστό. Κάνουμε και rotation, μάλιστα.
Βέβαια, τι. Τι είσαι, η City είσαι. 50-60 παιχνίδια θα παίξουμε μαζί με το. Ετοιμάσει το Ρινάδι, τα ίδια παιχνίδια θα παίξουμε. Ναι, όπως θέλουν και γράφουν ορισμένοι για να καλύψουν την αδυναμία του προπονητή σας, ότι το rotation πλέον είναι απαραίτητο στον ποδόσφαιρο. Ο προπονητή δεν έχει πολλές αδυναμίες. Όχι. Μία έχει μόνο στα λεφτά. Είναι γνωστό αυτό. Ισχύει. Επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω. Τι πράγμα, sorry. Δεν το άκουσα. Αδυναμία με λίγη αγγλική γλώσσα, λίγο. Εντάξει, δεν κατέχει πολύ. Εντάξει. Εντάξει, δεν κατέχει λίγο αυτό, δεν ξέρει να αλλάζει ένα σύστημα. Εμπειράζει, εντάξει, θα τα βρούμε, ρε παιδί. Ο Ραζβάν έχει πολλά συστήματα. Ρε. Ραζβάν έχει πολλά συστήματα, ναι. Σαφώς. Ένα Viber. Ναι. Ένα Viber και ένα. Τι γίνεται με το καινούριο επενδυτή. Με το καινούριο επενδυτή. Λες να είναι ο Ατζούν. Λες να είναι ο Ατζούν, γιατί τον βλέπω, λέει, μια ομάδα λέει θα πάρει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω πια. Ατζούνι Λιτζαλή. Εντάξει, εντάξει, έχει λεφτά. Όχι, πολύ χρήμα. Μια χαρά. Για το Άρη, καλώς είναι, εντάξει. Θα πω, θα βάλω βέτο όμως να πάω ή εγώ ή ο Καρυπίδης Survivor. Άμα δεν πάμε εγώ ή ο Καρυπίδης Survivor, δεν να μην έρθει. Εσύ δεν ξέρω, το Καρυπίδης είναι τα μάμε του Survivor. Τα μάμε είναι. Τα μάμε. Ναι, εννοείται. Θέλω Καρυπίδαρο μέσα στο Survivor. Ένα Survivor με ελληνικούς με παράγοντες από την Ελλάδα θέλω. Το είχαμε πει αυτό, ναι. Ναι. Μπέο, Καρυπίδη, Μάτι, DPG. Βέβαια. Γι' αυτό ακούμε κάθε μέρα 10 η ώρα πρωί η Ελένη Μπούδου. Έτσι. Γυρνάει ο άλλος. Φύγε. Βάζουμε έναν αστερίσκο εδώ. Βάζουμε έναν αστερίσκο εδώ. Τώρα ξανέβαλε το μεταξύ Ελένη και δεν το άκουσα αυτό που είπε πριν. Πώς που είπε η αρχόντισσα του κλισέ. Ντροπή, ντροπή πράγματα. Όχι, γιατί λέει καλά λόγια ακούω. Δεν τα άκουσα. Μη συγχύσετε την κυρία Μπούντου. Άνω των 30 δεν γίνεται τώρα. Εν τω μεταξύ. Θέλω να είναι ο Μάικλ Γκαγκάτσι στο τέτοιο. Πού? Στον Άγιο Δομήνικο, να είναι το συμβούλιο του νησιού. Ναι. Και να έρχονται παίκτες με τις δάδες, ξέρω εγώ, και να λένε. Δεν είναι εδώ η κλίκα σου, ξέρω εγώ. Και να... Φυσικά, δεν έχετε. Αλλά όχι, αυτό δεν πάει για το Μάικλ. Δεν θέλω να πιστώσω κάτι στο Μάικλ που δεν θέλει. Ναι. Και εσύ. Τι, ρε, τι έχετε πάθει με το. Όλους τους λέτε και. Αλλά ο Μάικλ όχι. Ο Μάικλ όχι, ρε φίλε. Τόσο. Όχι. Ναι. Διευθύνων σύμβουλο, αντιπρόεδρο του ΠΑΕΠΑΟ. Δεν το είπα εγώ, Ελένη, το είπε κάποιος ακροατής. Τι είπα? Είπε για την αρχόντισσα του κλισέ. Ναι, δεν το είπα ο Κώστας, επιβεβαιώνω. Να βάζουμε ένα αστερίσκο εδώ. Ναι. Σαν να βλέπει και το χέρι που σηκώνεται να βάζει το αστερίσκο. Ντροπή, πράγμα. Σήμερα τι πάθατε, γιατί έτσι. Ναι, ναι. Νοσταλγό του ροκεντρό. Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο? Τι απ' όλα. Γιατί θέλω να. Κοίτα. Για την εθνική. Θέλω ένα σχόλιο για την εμφάνιση της εθνικής. Mm-hmm. Με το γεγονός ότι πήγαμε καλά κόντρα στα δεύτερα της Γαλλίας. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί δεν μπήκε Μπαπέ και οι υπόλοιποι μετά χάθηκε λίγο η μπάλα. Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτούς που παίζουν σε top ευρωπαϊκά κλαμπ, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, αντέξαμε. Με τον Έστω, με τον. Με το Ρότα, που με σχολίασες, με κυνήγησες. Εντάξει, για το πώς και το Ρότα. Γιατί ο Ρότα, φίλε, μια χαρά ήταν χθες. Άσε τώρα. Δεν βλεπόταν. Να, τι λες, σε μια φάση του βγάζουν σαρντάρες έντρες, τις κατεβάζει. Στο εκατοστό τις κατεβάζει, δεν του φύγει το κοντρόλ. Δεν βλεπόταν. Κάτσε, φίλε, τι δεν βλεπόταν. Γιατί έχεις κόμπλεξ με την ξαδερφούλα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω κόμπλεξ με την ξαδερφούλα. Γιατί, αφού κανονικά πρέπει να συμπαθιέστε εσείς. Και εμείς μαζί. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι μέσα στα παραδόσια. Εγώ λέω ότι βλέπω. Αν θες μπορείς να αντιτεθείς της ξαδερφούλας και να πας στο άλλο μπλοκ που είναι το ερυθρόλευκο. Πολύ, πολύ κοντά το βλέπω, να ξέρεις. Oh. Μια ανάσα το βλέπω, να ξέρεις. Θα γίνει κανένα μελέ στο μεταξύ σας στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ πάλι και θα. Τίποτα δεν θα γίνει. Όχι, στην αγκάλη του Βαγγέλα. Τίποτα δεν θα γίνει. Μόνοι μας και όλοι σας. Κρατάω το αρχόντισα, πείτε στον ακροατή. Δεν θυμάμαι αν είπε αρχόντισα, να σου πω την αλήθεια. Είπε κάτι για το κλισέ. Τώρα η αρχόντισα του κλισέ. Η δική τώρα είπε. Η αρχόντισα του κλισέ. Ναι, εντάξει. Τι πολύ μου. Α, επίσης, Ελένη, ο Κωνσταντίνος. Άντε πάλι. Ο Κωνσταντίνος είπε ότι. Πώς το είπες? Εγώ. Για το Φώτη. Για τον Ιωαννίδη. Τι είπα? Ότι αποθεώνει η Ελένη Μπούτ το Φώτη Ιωαννίδη. Το είπα, ναι. Ναι. Το Φώτη, ρε παιδιά. Το Φωτάκι. Ωραία, ο Φώτ. Δεν είναι και Μπακασέτας. Δεν είναι Μπακασέτας. Αλλά εντάξει. Μπακασέτας είναι ωραίος. Απλά είναι λίγο. Είναι πολύ έντονο το μάτι, ρε φίλε. Ναι, είναι λίγο είναι έντονο. Πολύ έντονο. Είναι λίγο με έντονο. Πολιτικά είναι πιο. Είναι... πιο normal. Είναι λίγο έντονο. Στα αθλητικά είναι πολύ έντονο τώρα το μάτι. Λες, γιατί... εσύ μπάλα, θες να παίξει εδώ ή να κάνει το μοντέλο τώρα. Όχι μόνο αυτό, επειδή τρέχει διαστάλλονται και οι κόρες του. Ναι. Και γίνονται άστα να πάνε. Αυτό ο οποίο. Σαν το Ρότα όμω δεν είναι. Τι. Δεν το είδα αυτό το post.
Έχει μια τελεία. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Προχωράμε. Σχόλιο για την εθνική. Ένα φιλικό ματς. Φιλικό. Φιλικό, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα να είχαμε να λέγαμε ήταν. Παίζαμε μεταξύ μας. Πολύ εύκολο στο να διαβάσει κανείς τον γκολ. Πολύ εύκολο. Γιατί η εθνική, ο μόνος στόχος της ήταν να βάλει γκολ στη Γαλλία και να δείξει: αχ, καλέ, εμείς είμαστε οι Ελληναράδες. Πάμε, σουβλίστε τους, κάντε τους και τα τι αυτά. Δεν είχαν κανένα στόχο. Είχαν μόνο να δείξουμε καλή εμφάνιση, να βάλουμε ένα γκολ να μας φύγει αυτό το αχ, καλέ. Ναι. Πολύ εύκολο το γκολ στο 95-2, πόσο το είχα πετύχει. Μετά στο live, εγώ να σου πω την αλήθεια, πόνταρα και να βάλει κι άλλο ένα γκολ η εθνική, γι' αυτό το πανηγύρισα και δε όντως. Βέβαια, μετά πόνταρα να βάλει άλλο ένα η εθνική και να βάλει κι άλλο ένα η Γαλλία. Έβαλε η Γαλλία, δεν έβαλε η εθνική. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Πολύ καλά έκανε ο. Βασικά ο Πογέτ ήταν τιμωρημένος, γι' αυτό τον έδειχνε και έδειχνε συνέχεια τον αστρολόγο. Το σαγόνια. Τον άλλο τον ωραίο. Ποιο είναι τον ωραίο. Εντάξει, τώρα ο Πογέτ. Μάλλον ήταν λίγο πιο κομψός από τον Πογέτ. Όντε σαν να πιο κομψός. Όχι, αγόρι μου. Ο βοηθός που είχαμε στον πάγκο. Εν τω μεταξύ αυτός δεν είναι ο βοηθός, είναι ο βοηθός βοηθού. Ναι, γιατί ο βοηθός είναι απλήρωτος. Κύπριος πρέπει να ήταν. Γιατί είναι βοηθός βοηθού. Μήπως είναι από τον Βόλο. Ορίστε. Δεν έπαιξε κάτι τρομερό. Εμένα δεν με τρέλανε τόσο πολύ η εθνική. Απλά ήταν μια ομάδα που είχε ένα προσανατολισμό και πάθος. Κόντρα σε μια ομάδα που ήρθε να κάνει λίγο χαβαλέ στην αρχή. Μετά παίξανε για να μην γίνουν ρεζίλοι. Και χάσουν τώρα την Ελλάδα. Ναι. Γιατί θα ήταν για γέλια. Αν δεν κάνω λάθος, έσπασε ένα σέρι του. 14 μάτς είχαν που κερδίζανε. Ναι, εντάξει, τους πάσαμε ένα σερί. Αλλά θα κοιμηθούν το βράδυ, πιστεύω. Δηλαδή δεν χάσαν και τον ύπνο τους. Θα πάει ο Μπαπέ λίγο στην παρελαϊκή, θα το ξεπεράσει. Ναι, το εντάξει. Ο Μπαπέ ήταν. Λες και ήταν παιχνίδι εκθέσεων. Ήταν, δηλαδή, να, αλλά ούτε ξαναπάρει τον πενάλ. Εντάξει, η τέχνη δεν ξέρει. Να δώσω λίγο χαιρετίσματα. Στην εξουσία. Όχι, αυτό το δώσουμε μετά. Στον Αβραάμ και στην Καταρίνα μας ακούνε από τη Μηχανιώνα. Αχ, ο Αβραάμ. Τα λέμε τέλεια. Το πακουσάκι το άρρωστο από τη Μηχανιώνα. Ναι, ρε φίλε, και τι θες να είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και έχει μόνο ψάρια. Άρα. Ποιο είναι, όχι Αχιλλέας Μηχανιώνα. Τι είναι, τι έχει εκεί, Μηχανιώνα. Ποσειδώνας Μηχανιώνα. Νομίζω. Μάλιστα. Άρα δεν ενθουσιαστήκα από την εθνική. Καλά, γιατί είναι ενθουσιαστό, ρε. Δύο κανονικές ομάδες παίζανε. Γιατί πρέπει να το κάνουμε επιτυχία το 2-2, λες και πήραμε κανένα τίτλο. Ισχύει. Και επίσης ένα σχόλιο έχω να κάνω. Μετά το σκίζει τους Γάλλους στα σαρδέλες που μας έχει στιγματίσει και μας έχει χαλιβδώσει ως ανθρώπους, θα έλεγε κανείς. Και ήταν έτσι ωραίο στο αυτή. Περάσαμε στο και Ιωαννίδης και Σποράρ και. Λίγο να το δούμε αυτό, ρε παιδιά. Και φταίτε εσείς για όλα αυτά. Εσείς οι ακροατές φταίτε για αυτό το πράγμα. Δεν φταίει κανείς άλλος. Και. Χθες το έβλεπα σπίτι. Δηλαδή, έλεγα. Θα σου πω. Χθες το έβλεπα σπίτι οικογενειακός. Έτσι. Και γυρνάει και μου λέει ο σίνιορ, κανόνισε σε παρακαλώ να μην γίνει σαν και αυτό να το περιγράφει. Φαντάσου, ένας άνθρωπος που είναι άσχετος, ρε παιδί μου, με ποδοσφαιρικά και τα λοιπά. Απλά βλέπει κανένα μάτσο που και ο οποίο δεν είμαι και εγώ σπίτι και τα λέμε. Μου λέει, κανόνισε όταν περιγράφει να μην γίνει σαν και αυτόν, σε παρακαλώ. Λέει, δεν θα σε ακούω ούτε εγώ. Τι έγινε. Δημήτρη, τι έγινε. Δεν είναι σαν υπάλληλο στην ΑΔΟΕ Καλαμαριά. Ήρθατε για κλειδάριθμο. Τι, ήρθατε να βγάλετε. Να πάρετε βεβαίως εφημί. Τι, πέστα. Θα πείτε αποκαλύψεις για την εθνική μετά. Αποκλείστηκε η Λαμία. Ένα βήμα πιο κοντά είμαι στον τίτλο. Να ξέρετε. Τι αποκλείσει, γιατί, μονάματσι. Μονάματσι ήταν τώρα. Α, ναι, είδες. Πουλκουμέ. Ναι, αλλά έχω κομπότι. Κομπότι είναι επικίνδυνο. Κομπότι. Ποιο κομπότι. Δεν τον βλέπω. Άσο με τον διπλό τελικό. Δεν τον βλέπω. Εντάξει, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα και μετά έχω πει, και περνάω την ΑΕΚ. Ναι. Όποτε και να οριστεί το παιχνίδι, είτε τώρα να παίξουμε είτε μετά, θα έχει μάτσι ΑΕΚ, πιστεύω. Θα είναι αλλού ο νους της. Και μετά το σηκώνω. Και στον τελικό θα είμαι με τον Ολυμπιακό. Να ξέρετε. Ολυμπιακός Άρης είναι ο τελικός. Ολυμπιακός Άρης. Έχουμε, ή ΠΑΟΚ Άρης. Το απεύχομαι το ΠΑΟΚ Άρης για να έχουμε πόλη. Θέλω να ζήσουμε μετά. Δηλαδή, θέλω ΠΑΟΚ Άρης. Να έχουμε μια, να μην μείνουν μόνο τα. Εσείς δεν θέλετε ΠΑΟΚ Άρης στο τελικό. Δεν θέλουμε ποτέ. Ποτέ. Γιατί. Μπορούμε να μην παίξουμε ποτέ τελικό. Ημιτελικό, άμα θέλετε, παίζουμε και κάθε μέρα. Αλλά τελικό δεν θέλω να ξαναπαίξουμε ποτέ. Γιατί. Δεν χρειάζεται. Και τι να παίξουμε πάλι τελικό με Γκαγκάτση πρόεδρο στην ΕΠΟ. Κάθε φορά που γίνεται μπαίνει η Γκαγκάτση πρόεδρο στην ΕΠΟ, πρέπει να παίζουμε τελικό εμείς. Δεν θα προλάβουμε.
Κάτσε, γιατί να παίξουμε τελικό πάλι. Εκλογές είναι Ιούνιο. Θα σου πω, περίμενε. Έχει τώρα 200 χρόνια Θεσσαλονίκη ή όχι? Έχει τίποτα γενέθλιο? Α, το 26 έχει γενέθλιο πάνω. Θα δώσουμε κύπελο. Έχει, πότε άλλοτε? Τι γιορτάζουμε άλλο? Ναι, να μπαίνει αέρας. Να μπαίνει αέρας. Λοιπόν, μετά σας έχω έρευνα. Άντε, στο επόμενο διάλειμμα. Ναι. Έτσι λίγο να καλμάρουμε και τα παουξάκια μας. Αυτή, τι έχει έρευνα να κάνει με τη έρευνα? Είναι πάλι για τα γνωστά θέματα που μας απασχολούν. Για τα γνωστά. Ναι. Αφού σας ανεβάζουμε τη λίπητο, πρέπει κάπως να τη διατηρήσουμε τη λίπητο, ρε παιδί μου. Η λίπητο είναι εξαιρετική ορμόνη. Να μου λείπει το βύσινο που λένε. Έλα ρε, φτάνει ρε. Πόπο. Αχ, τώρα δεν μπορώ και να το πω στον αέρα. Πες το. Δεν μπορώ. Το. Δεν μπορώ. Θα σας πω εγώ τι έπαθα σήμερα το πρωί. Θα σας πω τι έπαθα σήμερα το πρωί. Ναι, να τους πω. Κοιμάμαι ρε παιδί μου και βλέπω εφιάλτη. Αλλά εφιάλτη, αυτό το που δεν είναι κάτι τρομακτικό απαραίτητα, είναι και λίγο ψυχολογικό. Και κάτι βλέπω ότι έχει πάρει μια μορφή, την δική μου μορφή, έχει πει στη θέση μου, με έχει εμένα σαν φυλακισμένο. Και έχω προλάβει εγώ και πριν με φημώσει και με δέσει, έχω γράψει ένα σημείωμα ότι να ξέρεις δεν είμαι εγώ αυτός και οδηγίες προς ναυτιλωμένους, πώς το λένε. Και έρχεται κάποιος και εγώ και του κάνω δεν ξέρω πώς το κατάφερα και του κάναμε νόημα μακριά και διαβάζει το σημείωμα, αλλά διαβάζει λέξεις που δεν έγραψα εγώ, τις είχε αλλοιώσει το πνεύμα. Και έτσι όπως είχε αλλοιώσει, εγώ παθαίνω έξτρα άγχος, ρε παιδί μου. Τώρα δεν θυμάμαι κιόλας, έχουν περάσει ώρες και έχει σβήσει από τη μνήμη μου. Αλλά είχα στο νου μου ότι ήταν σαν μάγισσα αυτό που το είχε κάνει. Κρατήστε το αυτό. Mm. Και έτσι όπως είναι η μάγισσα και έχει το νου της να αλλάζει τα κείμενα και να με κοιτάει και να τρομάζω εγώ μες στον ύπνο μου εδώ στον εφιάλτη, παράλληλα κοιτάει κάπου αλλού κάτι άλλο, βλέπουν πιο τρομακτικό και αλλάζουν τα κείμενα, χάνει το νου της από το κείμενο και επανέρχεται σε αυτό που είχα γράψει εγώ και φωνάζω δες το κείμενο, δες να δεις ότι δεν είμαι εγώ κανονικά η μορφή, και πάνω που γίνεται αυτό κάτι βλέπουν, τρομάζουν και ξυπνάω. Και έχω εγώ στο νου μου μάγισσα και είμαι ακόμα από τον ύπνο στον ξύπνιο και λέω θα βάλω λίμπερο να ακούσω Απόστολο Βδέλα. Και μόλις βάζω, ποιο τραγούδι παίζει? Ποιο? Παίζει ποιο, το 10 μάγισσες. 10 μάγισσες στα δάχτυλα. Τι λες? Φίλε, τρομοκρατία. Τρομοκρατία. Να το. Φίλε, νόμιζα συνεχίζονταν το όνειρο κανονικά και στήριξε ζωή. Βγάλεις όλοι. Ρούφα εισαγωγή τώρα. Ρούφα που πήγες να κάνεις και γέφυρα. Ρούφα εισαγωγή. Όλα καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Να ρουφήξουμε καμιά γουλιά καφέ. Αλλά ο Τότσικας δεν τον αυτό να. Αποστόλους, ναι. Ναι. Πολύ γέρασε. Εδώ γέρασε εσύ, ρε Κώστα. Εγώ δεν γέρασα, ρε φίλε. Που έβγαλε νεύρα. Εγώ δεν γέρασα, ρε. Ναι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ με τον κύριο. Με τον κύριο Κωνσταντίνο. Το Ινδιάνικο σφύριγμα δεν μ' άρεσε. Γιατί? Δεν με τρελάνε. Δεν ταιριάζει το τραγούδι. Δεν ταιριάζει. Αυτό το κόβει λίγο. Πρώτα απ' όλα είναι σαν να μπήκε μπόνους. Ναι. Σε συγκεκριμένο μέρος. Ναι, εντάξει τώρα. Τι σφύριγμα είναι αυτό, άθλιο. Έχουμε τρία σκάτερ. Άνετα. Άνετα. Άμα έχουμε τρία σκάτερ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό. Α, μπράβο, γόρι μου. Αυτά είναι τραγούδια. Έλα, κλεωμένη. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Oh. Τι είδες είναι αυτή, τι είδες? Okay. Κίνημα, και πάμε τώρα στη γραμμή αμέσως, είναι είδηση. Αποκλειστικό, το διαβάζουμε στο SDNA. Κίνημα 11 ομάδων στη Super League ζητούν άμεση απόλυση Κλάτεμπεργκ. Ο κύριος Κλάτεμπεργκ, ο οποίος έχει στη Λίγκα, στη Super League, το πόστο του συμβούλου σε θέματα διαιτησίας και εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά όμως την πρόσληψή του και το παχυλό συμβόλαιο, mm-hmm, πάνω από 500.000 ευρώ, mm-hmm, δεν έχει κάνει τίποτα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά δεν έχει κανένα ρόλο και καμία αρμοδιότητα στη διαιτησία, η οποία είναι απόλυτη αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Mm-hmm. Οπότε οι 11 ΠΑΕ που υπογράφουν ως ΑΕΚ, Άρης, Βόλος, Κηφισιά, ΟΕΦ, Παναθηναϊκός, Πανατολικός, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ, Γιάννενα και Λαμία, ζητούν την άμεση απόλυση του Μαρκ Κλάτεμπεργκ. Ενώ η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης και η ΠΑΕ Ατρόμητος, mm-hmm, δεν υπογράφουν.
που μου έχουν στέλνει μήνυμα. Λέει, έχουμε καταλάβει, λέει, όταν δεν έχετε, όταν δεν προσέχετε τι λέει ένα τον άλλον, εσύ κάνει. Και ο Χρήστος λέει, ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν. Πάμε στην γραμμή. Πάμε στην γραμμή, γιατί έχουμε άμεση ανταπόκριση από το γραφείο τύπου απόδημου ελληνισμού. Ποιο είναι ο Τανιμανίδης? Τι γίνεται? Τι γίνεται? Τι άλλο να πούμε? Άκου να σου πω. Απορείς γιατί βλέπεις όνειρα με μάγισσες όλη την ημέρα παρέα με κατσετομάγισσες? Τι θέλεις να βλέπεις τα όνειρά σου? Έτσι. Όλη την ημέρα με κατσικομάγισσες έχεις να κάνεις. Όχι μόνο 10 που λέει το πρωινό το τραγούδι, ποιος το λέει. Πρέπει να αλλάξουν στη γιαγιού καμιά κατοσταριά. Λοιπόν, έχει γεμίσει ο τόπος. Αυτά θα βλέπετε από εδώ και πέρα. Πώς θα πάμε το τραγουδάκι του Σαββιδάκη, ναι. Ναι. Θα γίνει πάλι, τι θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν μου λες, Γιωβάνογλου, τι έγινε? Εσύ κάτι παντελόνια φορούς το καλοκαίρι στην Καταρόμπα, τα βάλες μέλη. Γιατί, τι έγινε? Εσύ, έχεις πει ένα φάουλ σήμερα μεταξύ σοβαρού και εσύ είπες μια αλήθεια. Λες ότι περιμένω τη στραβή του Κασελάκη όπως περιμένω τη στραβή του Ρασβάν. Όχι, κάνεις λάθος. Είπα, περιμένω τη στραβή του Ανδρουλάκη όπως περιμένω τη στραβή του Ρασβάν. Α, το Ανδρουλάκη. Ωραία. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα η ουσία. Λοιπόν, αυτό που διαρωτάμε είναι, μήπως αυτή η στραβή είναι και ταυτόχρονα στραβή και του πάω και λίγο το προσπερνάς? Όχι, δεν το προσπερνάς. Δεν δηλαδή, περιμένω. Περίμενε. Είπα πολύ προσεκτικά. Περιμένω τη στραβή του Ρασβάν. Δεν είπα περιμένω τη στραβή του ΠΑΟΚ. Δεν περιμένω η ομάδα να χάσει. Περιμένω σε προσωπικό. Μπορεί να είναι ένα πειθαρχικό παράπτωμα, ας πούμε. Ή ένα επικοινωνιακό. Α, τέτοιο, έτσι είναι το δέχομαι. Είμαι μαζί σου. Πάντως, κύριε, να σας πω ότι στο poll που βάλαμε, αν συμφωνεί ο κόσμος με τη διαχείριση του Κωνσταντέλια από το Ρασβάν, λέει ναι ο κόσμος στο 68% και όχι μόλις το 32%. Άρα στηρίζουν Ρασβάν. Φαντάζομαι δεν πήρα μέρος κι εγώ. Κάτσε να ψηφίσει κι εγώ. Κατάλαβα. Έφυγε τηλέφωνο, έφυγε το Viber. Πατάτε. Ναι. Έτσι πως το είπες, το δέχομαι, είναι ξεκάθαρο και οπότε είναι εντάξει, είναι και αντρίκιο. Άμα την περιμένεις έτσι στραβή, είναι το δέχομαι. Τι να κάνουμε ρε παιδί, είσαι hater του Ρασβάν, το δεχόμαστε. Όσοι υπάρχει δημοκρατία έχουμε. Ναι, δεν είναι αυτό, το στόχο εξηγήσει και θα το πω τελευταία φορά. Δεν είμαι hater του Ρασβάν. Γιατί να το πεις τελευταία φορά, μπορείς να το λες από το κουστάρι. Θα σου πω, δεν μ' αρέσει αυτό το μπιπ μπάρεμα που γίνεται από όλες τις πλευρές. Εις βάρος του ΠΑΟΚ και εις βάρος της ΠΑΕ. Δεν μ' αρέσει καθόλου που υπάρχει ένα σύστημα γύρω από το Ρασβάν προστασίας και μη βροντάτε. Σε πληροφορώ ότι αυτό το σύστημα είναι μειονότητα. Μη βροντάτε, μη βαράτε. Μη βροντάτε, μη βαράτε. Στήριξε απόλυτη στο Ρασβάν. Περίμενε. Την ίδια ώρα που βγάζαν πρωτοσέλιδα. Τελειώστε τον για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εκεί ένας δεν βγήκε να πει για το θεσμό του προπονητή του ΠΑΟΚ. Για το Φερέρα, σαφώς. Αυτά τα πούμε 150 φορές, πάλι θα τα λέμε. Γιατί 150 φορές? Μόνο σε αυτό να φέρθηκαν σκάρτα. Τι έχει να κάνει με αυτό, ρε, με το εξώφυλλο αυτό? Στο Σάντος δεν φέρθηκαν σκάρτα. Για πες. Ρε, απ' την άλλη όμως μπορείς να... Εγώ γιατί όμως αντιλαμβάνομαι ότι τον πόλεμο που δέχεται ο Ρασβάν δεν τον έχει ξαναδεχτεί άλλος άνθρωπος? Ακριβώς. Υπάρχει άλλη όψη του νομίσματος. Ναι, γιατί υπάρχουν δυο... Γιατί είναι ακραίο το πρώτο. Γιατί αν δεν έβλεπε ο κόσμος... Είναι όμως και ακραίο το άλλο. Ρε εσύ Γιώργο, αν δεν έβλεπε. Λίγο σοβαρά τώρα. Λίγο σοβαρά. Εσύ πιστεύεις ότι με αυτή, πως είμαστε αυτή τη στιγμή σαν πάω, σαν οργανισμός, ναι, σαν ομάδα, δικαιολογείται αυτό το μένος? Εγώ νομίζω ότι κάνει πολύ λάθος ο Ιβάν Σαββίδης που παραμένει ο Ρασβάν στο θέσιο προπονητής του ΠΑΟΚ. Διχάζει τον κόσμο. Τώρα το είπε σωστά. Άρα λοιπόν ο υπεύθυνος δεν είναι ο Ρασβάν, είναι ο Ιβάν. Τώρα το πει σωστά. Τα παράπονα λοιπόν, όποιος έχει παράπονα και θέλει να επιδείξει ένα προπονητή, θέλει να κάνει το ίδιο το προπονητή. Διχάζει. Δημοκρατία έχουμε. Γιώργο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει καταφέρει να διχάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ναι, όσο δεν έχει καταφέρει άλλο. Άθελα του, δεν το κάνει επίτηδες. Γιατί δεν το έκανε επίτηδες? Και μόνο που υπάρχει, του διχάζει. Ωραία. Πέρσι δεν έχει πάει
με απειλητικές διαθέσεις προς τη θύρα 1 να παίξει μπουνιές με φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, δεν είναι. Τι, υπάρχει βίντεο στο Λίμπερο. Έλα, μην τα κάνετε τώρα. Υπάρχει βίντεο στο Λίμπερο. Πώς, υπάρχει βίντεο στο Λίμπερο. Στο Instagram. Αν υπάρχει. Εσύ τον έβαζε. Εντάξει, μην το τραβά, μην το κάνει τώρα. Και τον κυνηγάει από πίσω. Όχι, τον κυνηγάει από πίσω ο Κυρκίδη Καρπίτη, ναι, όχι. Ναι, ναι, ισχύει. Τώρα εντάξει, τώρα έχει τώρα εντάξει. Τι μάτσε. Είπαμε, εντάξει. Ο καθένα ό,τι πιστεύει, παιδιά, τι να πούμε. Ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει καλά, α βρίζετε εσεί ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ τον έχω. Εντάξει. Μπορεί να πηγαίνει και γούρι. Εντάξει, Τζόρτζι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, σα έχω τα 10 πράγματα που κοιτάνε οι γυναίκε στον άντρα. Τώρα που είπε γυναίκε. Ναι. Αφιερωμένο. Α, με χου. Έχω ένα άσεμα Ρεγκιβάνογλου εδώ πέρα, δεν ξέρω. Εντάξει. Από τι. Πολεμάτε. Πάντως, εσύ που το στέλνεις, όντως υπάρχει το βίντεο, εγώ το είχα να βάσω. Δεν το έχω τραβήξει εγώ. Αν κάποιος. Ποιος το έχει τραβήξει. Ποιος είχε ένα ζουρού. Αποκλείεται. Ναι. Το τράβηξε. Πολεμούσε τότε Ρασβάν. Όχι. Έτυχε απλά. Αλτρουισμός. Ή μπορεί κάποιος άλλος. Το πρώτο πράγμα που κοιτάνε είναι το βλέμμα του. Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής και ο τρόπος που κοιτάζει δείχνει πολλά για το πώς νιώθει. Ναι. Τα χείλη του. Ναι. Cringe. Δεν χρειάζεται να έχει τα σαρκώδη χείλη για να θέλει κάποια να σα φιλήσει. Κλπ. Τα χέρια του, αυτό το ακούω. Και εγώ το ακούω. Σαν σουτζουκάκια τα δάχτυλα τα δικά μα. Ναι. Τα σουτζουκοδάκια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Βέβαια αυτό που μπορεί να παίζει ρόλο. Χρήστο μου. Χρήστο μου. Η χειραψία. Η χειραψία. Α, τώρα εδώ τραβήξτε λίγο χειρόφρενο. Ρε τα γάρια. Όταν πάτε και δίνετε χειραψία, ξέρω ότι είναι ένα τρόπο. Ναι, έχω δει και εγώ αυτά τα σεμινάρια από τους άντρες του στυλ. Για να μην του πω τίποτα, γιατί έχω ακούσει ότι μοιράζουν και μηνύσεις. Αλλά οι άντρες του στυλ λένε ότι πρέπει ο άντρας να επιβληθεί με λίγους τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να επιβληθείς μέσω χειραψίας. Να κάνεις δηλαδή μια σφιχτή χειραψία και ρογιμέ. Όχι στις γυναίκες, βρε τα γάρια. Μην πάτε και σφίγετε τα χέρια των γυναικών και τα πονάτε. Σαν βόδια. Απαλή χειραψία, νορμάλ. Βόδια. Τα παπούτσια. Ή τα παπούτσα που λένε κάποιοι. Έτσι λένε. Έτσι τα λένε. Ναι. Μην γελάς. Δεν εννοούμε, λέει, το είδος των παπουτσιών, αλλά το πόσο καθαρά και σε πόσο καλή κατάσταση είναι. Ναι. Λέει εδώ. Mm. Πώς κινείται στο χώρο. Αν πηγαίνει, δηλαδή, σαν την πάπια να πούμε και ή πηγαίνει μάγκικα, ξεφόρτωσε λίγο μαγιά ή σε λίγο. Γύρω από την άλλη, λίγο ξεφόρτωσε λίγο μαγιά. Ναι. Τους τρόπους του. Είναι τώρα, μην τροσχερεύεσαι μπροστά στην τέτοια. Στο πρώτο ραντεβού, μετά το. Όχι. Πώς μιλάει στους γύρω του, πώς μπορεί να μιλάει στους υφιστάμενους του, πώς μπορεί να μιλάει στο. Σωστό. Γενικά. Σωστό. Να είσαι λίγο βγενικός, να είσαι βγενική. Όχι, η καλή τρόπη είναι καθαρίσιμη σημασία. Να έχετε τρόπους και αρχές, δηλαδή. Εντάξει, βασικά πράγματα. Mm. Πώς χορεύει. Πάμε παρακάτω. Πώς χορεύει. Πώς... Α, βασικά εσύ χορεύει ζεμπέκικο. Εντάξει. Ναι. Εσύ τι πιστεύει, χορεύω καλό ζεμπέκικο. Χορεύει καλό ζεμπέκικο. Επιβεβαιώνω. Αν και νομίζω. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ναι. Αυτοί που χορεύουν ζεμπέκικο, νορμάλ, και αυτοί που νομίζουν ότι χορεύουν ζεμπέκικο. Ναι. Και κάνουν ό,τι να είναι και το παλεύουν. Εσύ στην κατηγορία που χορεύει ζεμπέκικο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, ναι. Δεν τα ξέρω τα βήματα. Οπτικά πώς είναι, δεν υπάρχουν φίλε. Και βήματα, πώς ξέρω. Σωστά. Οπτικά πώς το βλέπεις. Τρώγεται. Τρώγεται, υποφέρεται, άρα είναι καλό ζεμπέκικο. Υποφέρω πολύ. Ναι. Okay. Πώς αντιδρά όταν. Πώς αντιδρά ο άντρας όταν τη γυναίκα τη φλερτάρουν και άλλοι άντρες. Τράβα χειρόφρονο. Ναι. Πώς πρέπει να αντιδράσει ο άντρας. Καθόλου. Εξήγησε εδώ. Φίλε, το να αντιδράσει και να εμπλακεί σε μια όχι κουβέντα. Όχι να σκοθείς τώρα να ανοίξει κάμπου και το. Όχι, αν πεταχτείς εκεί που μιλάει ο άλλος, ξέρω εγώ, στην κοπέλα και πει πεταχτείς, γεια, είμαι κι εγώ εδώ ή πει οτιδήποτε άλλο, εκδηλώνει μια ανασφάλεια. Ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να ζηλεύεις κιόλας. Πρέπει γενικότερα να μην ζηλεύετε. Ναι. Εκεί. Εγώ έχω ιστορία ότι δεν ζήλευα σε εκνευριστικό επίπεδο γιατί δεν με νοιάζει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν με νοιάζει η κοπέλα, αλλά δεν με ενδιαφέρει να ζηλέψω. Δεν είναι στο DNA μου. Είμαι και εγώ αυτή τη άποψη. Ναι, φίλε, εντάξει, εγώ δεν είμαι. Και εγώ είμαι. Εγώ ξέρεις ποια είναι η άποψή μου. Ότι... Πώς. Κάτσε να πάρει ένα πέρα. Μόνο μάτιλο. Εγώ είμαι τη άποψη. Θα μα πούνε κιόλα οι κύριοι που είναι μεγαλύτεροι από εμά. Ελάχιστα. Σε κόβει τώρα. Το ξέρω, το νιώθω. Εδώ το βλέμμα μου. Ναι, ναι. Το νιώθω. Εγώ με τη άποψη ότι εφόσον εκείνη τη στιγμή είστε μαζί έξω και πάει κάποιος να φλερτάρει την σύνοδό σου, τη σύντροφό σου, τη γυναίκα σου, εφόσον εσένα σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνη, πρέπει η γυναίκα σου, η σύντροφό σου, κοπέλα σου, ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει, να του το κόψει και να του πει ότι ξέρει κάτι. Αυτό δεν είναι δικιά σου δουλειά όμως. Μπράβο. Δεν μπορεί να επέμβει. Δεν μπορεί να επέμβει, αλλά τι περιμένω εγώ για να μην επέμβω. Αυτό. Γιατί να επέμβει. Επίσης, άμα δεις ότι η άλλη ανταποκρίνεται και κάνει,
Παίρνει το ποτάκι σου και σηκώνει και φεύγει χωρίς να δώσει εξηγήσει. Έτσι πάει. Έτσι πάει για μένα. Δεν έχει τύχει ποτέ ευτυχώς. Αλλά εντάξει. Πώς συμπεριφέρεται στα μικρά παιδιά? Να ξέρετε, το μεγαλύτερο hint που μπορώ να σας δώσω είναι άμα θέλετε να ρίξετε μία και είσαστε σε εξωτερικό χώρο και τέτοια και έχει παιδιά, γίνεται σάλια. Γίνεται σάλια κανονικός. Δηλαδή πάτε και κάνετε αυτά τα ψεύτικα που κανένας δεν τα συμπαθεί τα μικρά παιδάκια, αλλά όλοι κάνουμε ότι συμπαθμούν. Γιατί φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σε βάλουν μέρα που είναι να ξεκουραστείς ή απόγευμα που είναι να ξεκουραστείς, να διαχειριστείς ένα με δύο παιδάκια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Βάλτε με καλύτερα να κοιτάω τον τοίχο πώς στεγνώνει μπογιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να παίξουμε, τι να παίξουμε. Δεν έχεις ούτε τις γνώσεις, ούτε τις ικανότητες, ούτε την οικότητα για να παίξουμε κάτι. Τι να κάνω εγώ εδώ, ψυχικό? Καταλάβατε γιατί ο Κώστας μάλλον δεν θέλει παιδιά οικογένεια. Τώρα όχι. Τώρα. Μπορεί κάποια στιγμή στην πορεία να αλλάξει μυαλά. Λογίζομαι ως παιδί. Τι? Άμα η γιαγιά μου όποτε μας βλέπει λέει τα μωρά. Τα μωρά. Ισχύει. Άρα δεν μπορώ εγώ να κάνω παιδί. Ισχύει αυτό. Δεν επιτρέπεται τα μωρά να κάνουν παιδιά. Ισχύει αυτό. Τουλάχιστον τώρα. Έχουμε κι άλλα ή αυτά ήταν? Αυτά ήταν. Πώς σας φάνηκαν? Κρατάω το πώς φέρετε στους υπολείπους. Ένα σίγουρα. Κρατάω αυτό που είπες τελευταίο με τα παιδιά. Και κρατάω και τη συζήτηση που είχαμε για τη ζήλια και τα λοιπά. Να ξέρεις. Τι μπαρπάτες, τις διαβάσεις, δεν έχουν μη τους πάρω σβάρνα. Για να πάρουμε να πάμε στις γραμμές σιγά σιγά. Καλησπέρα σας, εδώ στη δύο, γεια σας. Η Ελένη Λουκά είμαι. Γεια σας κυρία Λουκά, καλησπέρα. Έχει blog η Ελένη Λουκά και λόγω ατάκας για 17 Νοεμβρίου. Καλή συνέχεια να έχετε, γεια σας. Δεν μπορώ, το αριστερό μου παρελθόν δεν με επιτρέπει. Επόμενος, γεια σας. Ναι. Ακούτε. Καθαρά. Εγώ είμαι. Ναι. Μάλιστα. Μοσχοβίτη. Ακούστε με. Ναι. Ποιος με κατάλαβε καταρχήν? Ο Κωνσταντίνος. Και ίδιο. Και ίδιο σε κατάλαβα. Ο Κωνσταντίνος είναι τσάκαλος. Εσύ Χρήστο μου, για άκουσε ορισμένα πράγματα να τα βάλουμε στη σειρά και να μαθαίνετε. Για το Λουτσέσκου θα πεις. Εγώ έτσι, ένα λεπτό Χρήστο μου να σου πω. Ένα λεπτό αγόρι. Καταρχήν θα ξεκινήσω από την άτοπη και ανήθικη συμπεριφορά, γιατί κανένας δεν τολμάει να το πει. Ο Μοσχοβίτης, έχω όχι το θάρρος, όχι τη δύναμη, τα στοιχεία να το πω, γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν και τίποτα, μόνο το Θεό. Λοιπόν, τότε ο Ιβάνος Σαββίδης φέρθηκε ανήθικα απέναντι στον Παύλο Γκαρσία σε αυτό που είχε συμβεί. Βγήκα και το είπα στο δικό σας ραδιόφωνο, γιατί το αγαπώ. Και όχι πικραμένος ή αγανακτισμένος, οργισμένος. Δεν συμβαδίζει με την ηθικότητα του Ιβάντου Σαββίδη. Για τη δίκη δεν μιλάω καθόλου, γιατί δεν θα απαξιώσω, αλλά θα πω ότι δεν με απασχολούν, εν πάση περιπτώσει. Όμως, τη στιγμή που τον έφερε, το αποδέχτηκα. Πέρσι, Χρήστο, αγαπημένε μου, που έκανε αυτό το σκηνικό που λες και το είδατε και σε βίντεο, σε είπε ο Κώστας Δίπλα, δεν ξέρω κτλ. Και το αναμογλεύεις μετά από ένα χρόνο. Όχι, Χριστό μου, αγόρι μου. Είσαι λάθος. Γιατί? Εμένα με πονάει, γιατί ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Λουτσέσκου και δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ούτε ο Γκαρσία ούτε ο Ιβάν. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα καλό momentum και θα συμφωνήσω με το παλικάρι από κάποιο εξωτερικό, δεν ξέρω κάπου πήρε τηλέφωνο, που είπε ότι παιδιά ΠΑΟΚ να είμαστε και τίποτα άλλο. Όμως το δίκαιο και τα του και σας δικές τα αγόρι μου, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανέχετε την αδικία, Χρήστο. Και αυτό είναι άδικο από μέρους απέναντι σε μένα, που αγαπώ την ομάδα μου και δεν έχει προβλήματα. Αδικία δεν είναι όταν πήγε, όταν εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήγε τρεις μήνες πριν λήξει χρονιά και ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε μη τελικό κυπέλου να πάει να κλείσει καινούριο προπονητή και ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήξερε στο τελικό κυπέλο ότι ακόμα και το κύπελο να πάρει δεν θα είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ανήθικο. Αναφέρθηκα προηγουμένως, Χρήστο μου. Από όσο και έχεις δίκιο. Έλα. Αφέρθηκα προηγουμένως. Δεν το επαναλάβω. Λοιπόν, είπα ότι ήταν ό,τι ανήθικο έχει συμβεί για ένα φαντασία από την πλευρά του Ιβάν, τον οποίο το ξέρω ότι είναι κύριος και μεγαλοπρεπέστατος. Δεύτερο, θα σου πω. Μέρος δεύτερο. Μοσχοβίτη, μέρος δεύτερο. Μέρος δεύτερο. Σταυρώσατε τον Πασχαλάκη στα μανταλάκια και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα όταν αντέδρασε στο μπουκάλι που δέχτηκε και πήγε να παίξει ξύλο στην κερκίδα. Όταν ο Λουτσέσκου πέταξε το σκούφο και πήγε να παίξει ξύλο στην κερκίδα και τον κυνηγούσε ο Κερκίρ με τον Καρυπίδη από πίσω, γιατί κανένας έκανε το λιμούχτη και δεν βγήκε ούτε ένας να το πει? Είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι, για να ξέρω.
Αν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι. Για ποιο πράγμα δεν βγήκε κανεί να μιλήσει. Για τον Πασχαλάκη, για τον αυτό δεν μιλήσατε. Όχι, το αντίστροφο. Αυτό το κάνατε βούκινο. Δύο εβδομάδες λέγαμε το ίδιο πράγμα. Για τον Λουτσέσκου που όρμηξε στην κερκίδα, δεν είδα ποτέ ένα άρθρο, δεν είδα μια αναφορά, δεν άκουσα έναν ακροατή να βγαίνει να λέει ότι ο Λουτσέσκου όρμηξε στη θύρα 1. Όμως. Κοίταξε, θα σου δώσω μια απάντηση. Δώσε. Και πιστεύω να μάλλον όχι να σε ικανοποιήσει, μάλλον να καταλάβεις όλα από το τέλος πάντων. Ίσως να είναι και σωστή, ίσως να είναι και λάθος. Καταρχήν, ο Πασχαλάκης είναι ένα μέλος της εντεκάδας. Ο Ρασβάν είναι η κεφαλή. Και για τη μία περίπτωση και για την άλλη είναι κατακριτέα και από εδώ και από εκεί. Και τους έθεν και τους εκείθεν. Η ουσία είναι άλλη, αγόρι μου. Οτιδήποτε διονύζεται δημόσια από το ραδιόφωνο και ιδιαίτερα παιδιά που τα αγαπάμε και τα ακούμε συνέχεια και είναι οι αυριανοί, ας πούμε, εκπρόσωποι του τύπου και της επικοινωνίας του λαού του ΠΑΟΚ, δεν θέλουμε δημόσια να αναμοχλεύονται κάποιες καταστάσεις. Με ενδιαφέρει δηλαδή, Χρήστο μου, με ενδιαφέρει αγόρι μου, η ομάδα μου και τίποτα άλλο. Πάει καλά και να την προστατεύσω να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί, θέτω, αγόρι μου. Αυτό είναι το σκεπτικό που σε πήρα και κανένα άλλο. Εντάξει, εντάξει Μοσχοβίδη μου, να σε καλά. Να σε καλά. Την αγάπη μας. Εντάξει, όπως κατάλαβες στον πλανήτη ΠΑΟΚ είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι. Πέταξα εγώ τις πόντες μου, τι ωραία. Είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι στον πλανήτη ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, επειδή τον Πασχαλάκη όντως τη σταυρώσατε για εκείνες. Φυσικά. Και εγώ θα σου πω ότι ίσως είναι ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ δεν ασχολήθηκε να δώσει το συμβολό του. Σίγουρα είναι. Θα πω εγώ. Τώρα τελειώνει και το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Ναι. Φέτος. Μια χαρά. Σαουδική Αραβία, και Φορτούνι. Φορτούνι μια φορά στον Ολυμπιακό. Άμα είναι κορόιδο. Φύγε ρε, φύγε από εκεί με τις πηγολαμπίδες ρε Κώστα. Φύγε από εκεί ρε, φύγε ρε. Είναι το μεταξύ στο πικ της ηλικίας του και της καριέρας του. Και θα κάτσει εκεί τώρα να θαυτεί. Μην κάθεσαι εκεί πέρα αφού ψάχνουν τρόπο να μην σε βάζουν να παίζεις. 28-29 είναι. Σιγά μην, ναι. Μην 32. Όχι ρε, πόσο είναι. Για δες. Γιατί είναι νομίζω 32. Ότι τα πέρασε τα 30, σίγουρα. Μπορεί να εκτεθώ πάρα πολύ, αλλά έχω τέτοια. 52 εντύπωση. Είναι, πόσο βγαίνει. 31 είναι, εντάξει. 31-32. Πόσο το Οκτώβρη. Όχι. Τι, Οκτώβρη. Τα κλείσαμε. Τα έκλεισε 31. 31 στα 32 πάει. Εντάξει, 31 είναι, μην θα φορτωθούμε τώρα. Οκτώβρη είναι. Πόσο είναι, Σκορπιός δεν είναι, παραλίγο το κάνει. Και εσείς 29 στα 30, πλέον 30 λες. Τρικαλινός είναι. Α, όχι, κάτσε. Είναι τρικαλέζος, όπως λες εσύ. Τρικαλέζος. Μην είναι και νεπαλέζος. Ναι. Α, σου κάνω τον νεπαλέζο. Και παρακαλώ το ρεύμα να κοπεί. Γρήγορα μια ασπιρίνη. Άντε τώρα μην αρχίσω να λέω για ψυχία. Όχι. Παρατρία. Αύριο. Κράτα και κάτι για αύριο. Να κρατήσω κάτι για αύριο. Για αύριο θα παίξω το βίντεο. Ποιο? Που λέγαμε πριν. Θα το βρω και θα βάλω το. Ένταση με Λουτσέσκου στην κερκίδα και τέτοια. Άντε πια από ναι. Έχει και πινελίκια μέσα. Για τη Ρουμανία και έπρεπε να βγάλω κι εγώ φέτος που κάνουν το Μάντζιο στην Κηφισιά με το 1-1. Πώς θα φανταστείς. Ήταν 15 άτομα μπροστά μου στα κάγκελα. Πάρε το βαθμό, Μάτσιο, πάρε το βαθμό. Σώσε το βαθμό. Στραβά στο βιάκι, έτσι. Εγώ ήμουν έτσι. Λέω ρε φιλέ, ένα μάτσι έχει παίξει ο άνθρωπος. Εντάξει. Σιγά. Κώστα κόλλα θα βρέξει. Πω, φιλέ, αυτό είναι. Το έχουμε πει στον αέρα. Δεν το έχουμε πει, όχι, δεν το έχουμε πει. Είναι. Άρη Ηρακλή πρέπει να είναι για το κύπελο. Είμαστε όλο το μάτσι μπροστά. Είμαι στα δημοσιογραφικά στο παλέ. Στο παλέ τη Σπορ, έτσι. Και είναι δίπλα μα στο μάτσι Μουνέλη. Και είμαστε 10 πόντου μπροστά, 12 πόντου μπροστά. Και δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Πόσο? 12 πόντου μπροστά σίγουρα ήμασταν. Σίγουρα στην ξεφτύλα 12. Αρκετή πόντου. Και δεν ξέρω, δεν ξέφευγε το μάτς. Δεν ξέφευγε. Και μου λέει σε μια φάση, ετοιμάζω εσύ να κολλήσει, λέει, στο ξύλο εδώ πέρα πίσω στα δημοσιογραφικά, γιατί λέει θα βρέξει. Είχαμε μπροστά μα καμιά 50 άτομα του. Όχι 50, ναι, 25 άτομα του Ηρακλή. Ναι. Επίσημου και πάντα μπροστά στα δημοσιογραφικά. Ναι. Και λέω, σιγά, τι άνε το μάτς. Και αρχίζει και ζυγώνει. Και στο τέλος χάνουμε για ένα πόντο. 1,5 για 2. Ένα καλάθι, ναι. Δεν έγινε τίποτα, αλλά εγώ είχα αρχίσει όταν ήταν στους 6 διαφορά. Είχα βάλει τα πράγματα πίσω και έκανα μετάδοση τεντωμένος. Πόπο, λέω, τώρα θα βρέξει. Κόλλα θα βρέξει. Φύγανε κάτι πινελίκι εκεί πέρα, κάτι ωραία, κάτι τέτοιο. Σκηνικά. Σύσιο, μας ξέχασες, τι σας ξέχασες. Περίμενε. Με τσέχασες. Δεν κλείνω, κάτι με ξέχασες. Με τσέχασες. Τι σε ξέχασα.
Υπερβολικό λέει. Πολύ και δύο προπονητές. Οκ, εδώ πάει βασικό. Πολύ λάθο. Ναι, άκουσα το διευθυντή. Πού είπε. Ναι, είπε και ο Γιώργος Ζώγωνας, είπε τον Ιωαννίδη Καδρώνη. Σωστά. Ισχύει. Πολύ συμφωνώ όμω. Μπροστά στον Τέλεια. Μπροστά στον Τέλεια δηλαδή, ο Ιωαννίδη είναι χειρότερο. Φυσικά. Α, κάτσε. Μπροστά στον Ιωαννίδη, τι ο Τέλεια είναι χειρότερο από τον Ιωαννίδη. Ναι. Τι λέτε, τι πίνετε. Οι Αθηνέζοι δεν με έχουν σε εκτίμηση. Εμένα τον Άρη, γενικά. Τον Άρη. Α, δεν έχουν σε εκτίμηση, όχι εμένα. Γενικά. Γενικά. Καλά, παιδιά, να ξέρετε τον Κωνσταντέλια. Εδώ πάνω τον έχουμε πολύ θεό. Ή κάτω τον έχουν, πώς είχαν το Χατζιπαναγί παλιά οι Αθηναίοι. Που λέγανε, α, έχουμε και το Χατζιπαναγί, αλλά κάτσε να ασχοληθούμε τώρα σοβαρά με τον Ολυμπιακό και τον Αθηναϊκό που παίρνουν τα πρωταθλήματα. Έτσι το έχουν στο μυαλό του, νομίζω. Μάλιστα. Κάτω στην Αθήνα. Τον Κωνσταντέλια τον έχουν ένα Wonderkid, πώς ήταν ο Νίνης. Κάπως έτσι. Ο Νίνης. Πολύ χειρότερα όμως, γιατί ο Νίνης ήταν και με Wonderkid κανονικό στα δυνατά του. Αλλά είδατε τι καριέρα έκανε. Εντάξει. Ο Κωνσταντέλιας θα κάνει τη άλλη μια γεμάτη χρονιά στο ΠΑΟ και του χρόνου τα Χριστούγεννα. Όχι, ρε φίλε. Δεν τον δίνω κάτω από 60 εκατομμύρια. Αφού έχω. Άμα ήμουν ο Καρυπίδης, θα τον έδινα με 5. Αλλά ρε φίλε, τώρα έχω Σαβίδη. Κάτω από 60, για ποιο λόγο, ας το χαρώ εγώ. Ισχύει. Αφού έχω λεφτά. Ισχύει. Δεν είναι έτσι. Ισχύει. Και επίσης ο Λουκάς λέει πάρα πολύ σωστά. Θα το δείξω αύριο αυτό. ΠΑΕ υπάρχει. Καμία απάντηση στις δηλώσεις Κομίνη. Όπα. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Λοιπόν, αυτά. Γιατί αρχίζει και νιώθω μια ανάσα καυτή πίσω μου να με κοιτάει να κλείσω. Άρης Κεργιανάρα. Κύριε Τσίπρα. Πάμε να δούμε τον Άρη μας. Πάμε να δει τον Άρη. Πώς έλεγε ο. Ποιο το είχε πει. Να πούμε καληνύχτα, να πιούμε το γάλα μας και να κοιμηθούμε. Αυτό. Εμείς αύριο εδώ στη Βιοπάλη. Εδώ, στις 6, εδώ. Στις 6 με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Δεν φεύγει κανείς. Αρσένης Πάλης, Νίκος Παγκαλίδης, Νίκος Παγκαλίδης, Αρσένης Πάλης. Η εκπομπή θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται Πάλης ξεκίνημα. Ναι, αγώνες. Το έχω πει, έτσι. Ή θα μπορούσε πολύ εύκολα να λέει αυτός και τρομοκράτης. Ναι. Θα μπορούσε να πω εγώ. Ή γεννήθηκα 17 Νοέμβρη. Ναι, τυχαία. Τυχαία πάντα. Φεύγουμε. Βλέπεις, εγώ το λέω σε ένα γρακιτάκι. Ναι, εγώ για τελευταίο. Κάτι κάπως θα την πληρώσεις. Πρέπει. Γεια σας, γεια σας. Bye, bye. Κάτσε, περίμενε. Δεν φεύγουμε. Δεν κλείνουμε σωστά. Δεν κλείνουμε σωστά, παρακαλώ. Δεν κλείνουμε σωστά. Κάτσε, γιατί τα ποντίκια μου εδώ. Τα ποντίκια μου. Τα μπράτσα μου. Τα μπράτσα μου, ναι. Εγώ με τα μπράτσα σας. Να κλείσουμε όπως πρέπει. Σωστά. Σωστά. Θα κλείσουμε έτσι. Πάμε για το κούρεμα. Άιντε, πάμε. Φεύγουμε. Bye, bye, bye.